με φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι με ταχύτητες μεγάλες. Μοναχά η ψυχή αλλάζει, έτσι μόνο η ψυχή αλλάζει με ταχύτητες μεγάλες. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας και καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, αν και η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις και η επικαιρότητα δεν μας αφήνουν λίγο να σπάσει το χυλάκι μας, να χαμογελάσει το χυλάκι μας, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να δούμε την όμορφη πλευρά της ζωής, με τα δύσκολά της, με τα στραβά της, πώς περάσατε. Ήρεμα. Εγώ ήρεμα. Ξεκουράστηκα. Το ήρεμα είναι καλό. Το ήρεμα είναι καλό. Το ήρεμα είναι πολύ καλό, Αρούλη μου. Πολύ καλά, μια χαρά. Έκανες τα μπανάκια σου. Έκανα ένα μπανάκι. Πού πήγες? Μαύρησες. Πήγα σκοινιά. Ωραία, είχε κόσμο. Είχε κόσμο, αλλά όχι το αδιαχώρητο που γίνεται συνήθως το Σαββατοκύριακο. Τζορτζελίνη. Ήρεμα, όπως λέει και ο Λάβρος. Ήρεμα, ήρεμα. Έκανες δουλειές, σιδέρωσες, πιάτο. Όχι, δεν έκανα, τελείωσα. Χρήστο μου. Ταξίδια στραπή στην Τρίπολη και Κυριακή πίσω. Α, έτσι. Ελπίζω και εσείς να περάσετε πάρα πολύ όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μείνετε κοντά μας μέχρι τη μία, γιατί έχουμε πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα και πάρα πολλά θέματα επικαιρότητας. Πάμε να ρίξουμε το σήμα για να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Και εγώ θέλω επιγόντως διακοπές, αλλά περνάω τόσο όμορφα εδώ στο καλοκαίρι Νότ που μπορώ να τις παραβλέψω και να δω τη θετική πλευρά της καθημερινότητας, την ίδια θα δούμε σήμερα και μαζί. Η ψυχρή λίμνη έχει κάνει έντονη την εμφάνισή της και στην Ελλάδα, γιατί χτες από το απόγευμα και μετά είχαμε έντονη κακοκαιρία, περισσότερο στη Θεσσαλία. Επλήγη η Καρδίτσα, είδαμε πολύ έντονη βροχόπτωση, πάρα πολύ έντονο χαλάζι και στη Φλόρινα. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τις θερμοκρασίες. Σήμερα Δευτέρα καταλαβαίνετε και από το χάρτη ότι γενικά έχει πέσει λίγο η υδράργυρος. Δεν έχουμε εκείνη την καυτή ζέστη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με τις θερμοκρασίες πια να φτάνουν σε μάξιμουμ αριθμούς μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στα Ηπειρωτικά, που σήμερα Δευτέρα μάλλον θα είναι μια δύσκολη μέρα, ενώ στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς. Στην Αθήνα από το απόγευμα και μετά, στα Βόρεια κυρίως, περιμένουμε σποραδικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην Πελοπόννησο θα συμβεί ακριβώς το ίδιο. Μέχρι τους 34 θα φτάσει η θερμοκρασία και στις Κυκλάδες, όπου έχουμε σήμερα Δευτέρα έντονη συννεφιά και τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι τους 30 βαθμούς. Λίγο καλύτερα τα πράγματα από άποψη ζέστης στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να ξεκινάει από τους 23 και να φτάνει στους 28. Γενικά και στην Ευρώπη είχαμε δύσκολο Σαββατοκύριακο από άποψη καιρού. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε. Γιώργο μου, καλημέρα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Τι μαγειρεύει σήμερα? Μοσχαράκι νουά. Νουά, με τέλεια. Με άγριο ρύζι. Μυρίζει καταπληκτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς λίγο γρήγορα με την επικαιρότητά μας, γιατί σε ειδικό καθεστώς ενισχυμένων μέτρων είναι από το Σάββατο η Μύκονος, και γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μας τη Χριστίνα Παπά να μας πει λίγο για την κατάσταση στην αυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, τη Μύκονο. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τα νέα ενισχυμένα μέτρα, γιατί μαθαίνω ότι έχουμε και κύμα ακυρώσεων από τον κόσμο, από τουρίστες που επέλεξαν τη Μύκονο για τον προορισμό των διακοπών τους. Έχουμε τη Χριστίνα μαζί μας. Καλημέρα. Χριστίνα μου, καλή και αγαπημένη, καλημέρα. Συγγνώμη για τη φωνή, αλλά πριν από λίγο ξύπνησα και ταλαιπωρημένη. Δεν πειράζει. Πες μας λίγο πώς είναι η κατάσταση από το Σάββατο και μετά στο νησί των Ανέμων, γιατί έχουν επιβληθεί νέα ενισχυμένα μέτρα, είναι σε ένα τοπικό lockdown η Μύκονος. Πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος και πόσο δύσκολο είναι για εσάς τους επιχειρηματίες να προσαρμοστείτε σε αυτή τη νέα καθημερινότητα και πραγματικότητα και μάλιστα στην καρδιά του καλοκαιριού? Θα ήθελα να πω ότι είναι άτοπο αυτό που έγινε όλο, είναι λυπηρό, είναι σαν να τιμωρείται το νησί, και να σημειώσουμε ότι είναι ένα νησί το οποίο δίνει το χρόνο 3,8 δισεκατομμύρια φέρει το κράτος, έτσι. Μην ξεχνάμε το πρώτο νησί. Όταν ένα νησί, ένα μεγάλο νησί, τη Ρόδο,
δίνει 3,1 δισεκατομμύρια. Να πω ότι όλα τα νησιά, γιατί όλα τα νησιά, γιατί όλα τα νησιά θα έχουν σε λίγο πρόβλημα, αλλά είναι σαν να γίνεται διάκριση τη στιγμή που όταν το κράτος δίνει μια εξαγγελία ότι πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι, ο κάθε επιχειρηματίας, είτε αυτό θα λέγεται εστίαση, είτε αυτό θα λέγεται ποτό, είτε θα λέγεται οτιδήποτε, δημιουργεί μια ομάδα ανθρώπων που πρέπει να πληρωθούν, πληρώνει σπίτια, πληρώνει εισιτήρια, ξαφνικά. Και ενώ τα ποσοστά του ιού, του κορονοϊού, σε όλα τα νησιά είναι πάνω κάτω. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για τα άλλα νησιά, γιατί στεναχωριέμαι όλους τους ανθρώπους, όλες τις δουλειές, όλους τους επιχειρηματίες, αλλά τώρα δυστυχώς, καλός ή κακός, έγινε στη Μύκονο. Κυρία Παπά, μας είπανε... Θεωρώ ότι... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Λεπτάκι, παρακαλώ. Ένα λεπτάκι, να μάλιστα, μου πείτε να τελειώσω. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό και είναι και αντισυνταγματικό να κόβεται μόνο το νησί της Μυκόνου τη στιγμή που υπάρχει ο ιός και σε άλλα νησιά. Γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε 301, 302, 305. Εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ. Σε αυτό το κομμάτι ήθελα να αναφερθώ. Κλείσανε τη Μύκονο για 400, λέει, κρούσματα τα οποία είχαν μια αυξητική τάση. Εξηγήστε μας λίγο, τα μέτρα τηρώντουσαν, υπήρχαν οι κανονισμοί, τα μαγαζιά, ήτανε καθήμενοι οι πελάτες. Γιατί να υπάρξει αυτή η αύξηση κρούσματων. Ακριβώς. Ακούστε λίγο να σας πω τώρα. Αυτό που μου λέτε και που ακούω και στην τηλεόραση είναι και λίγο... Δεν σας ακούω καλά, θα σας απαντήσω σε αυτό που άκουσα. Αυτό που ακούω γενικά να ακούγεται είναι και λίγο αστείο, έτσι. Τώρα, όταν έρχονται τα παιδιά από Ισπανία, από Γαλλία, από δεν ξέρω εγώ, από όλα τα μέρη του κόσμου, επειδή είναι ένας παγκόσμιος πρότζιμος και είναι στο πικ του το νησί, γιατί είναι στο πικ του, έχουμε πόσο, 18 Ιουλίου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Θα έρθουν να χορέψουν, το ίδιο το κράτος είπε ελεύθερα, το είπα εγώ. Έλα, Τζορζέλα, με ρωτήσω. Όταν το κράτος, συγγνώμη λίγο, όταν το κράτος σου λέει ελεύθερα, τι πάνε να πείτε, είναι κάτι, δηλαδή, τι αστείο είναι από καθούμενοι, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Δεν είναι εστίαση, παιδιά. Το νησί δεν έχει μόνο εστίαση. Το νησί έχει και νυχτερινή ζωή. Και εκεί λένε, Χριστίνα, ότι μεταδίδεται πιο εύκολα, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πιο έντονη. Εκεί έχει παρατηρηθεί. Βέβαια λένε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα νησιά αυτό που έχει συμβεί. Γιατί το κράτος άφησε λοιπόν τη ζωή ελεύθερη. Γιατί πολλά ελεύθερα. Ποιος φταίει, ο πολίτης φταίει. Καλημέρα, είμαι η Τζορτζέλα. Θέλω να σου πω το εξής. Δεν είναι σαν τιμωρία στη Μύκονο. Θα συνεχίσω όπως λες και στην Πάρο. Πηγαίνει αναλογικά με τον πληθυσμό. Ας πούμε 100.000 πόσα είναι τα κρούσματα. Έτσι το πήγανε, το πήγε η κυβέρνηση. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, καταλαβαίνεις. Είναι αντισυνταγματικό. Και από όταν και πέρα, σε άλλα μέρη στην Ελλάδα υπάρχει ο ιός ακριβώς 200-300, είναι αντισυνταγματικό, ναι, τέλος. Και να σας πω κάτι, μιλάει ένας άνθρωπος, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος χειροκροτώ την κυβέρνηση με τα μέτρα που μας έδωσε, το Υπουργείο Οικονομικών, αν θέλεις, στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τους χειροκροτώ για τα μέτρα που πήραν. Και μας δείξανε. Από εδώ και πέρα είναι άτοπο. Και ευτυχώς και ο δήμαρχός μας, Κωνσταντίνος Κουκάς, είχε ένα συνέδριο χθες. Έχει κάνει κάποια συμβούλια. Έχετε κάνει και εσείς εξαγγελίες και προτείνετε αντίμετρα για την καταπολέμηση. Χριστίνα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Φοβάστε καθόλου μήπως αυτές οι απαγορεύσεις διώξουν τον κόσμο, όχι μόνο από το νησί, αλλά και από τα μαγαζιά, και δούμε αυτά τα κορονοπάρτι σε βίλες, σε εστιοπλοϊκά, να μεταφερθούν σε άλλους τόπους, όπου μπορούν πιο εύκολα να ακούσουν τη μουσική τους ή να μαζευτούν πάρα πολλά άτομα. Παιδιά, υπάρχει παραοικονομία φυσικά και τι λέτε τώρα. Εννοείται αυτό θα γίνει αυτό το πράγμα. Εννοείται. Πάντως, για να κάνω... Χριστίνα, καλημέρα, ο Λάμπρος. Για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του... Και Λάμπρο, όμως, όπως βρέθηκες εκεί. Βρέθηκα. Τον βρήκαμε και τον κρατήσαμε, τον αγαπήσαμε. Θέλω να αγαπήσω και... πάντως, αυτό που λες με το οικονομικό κομμάτι, έχεις πολύ δίκιο. Και ίσως γι' αυτό είναι ένας λόγος. Και το κράτος θέλει χρήματα, θέλει φόρους. Άρα, λοιπόν, θα είχε οποιοδήποτε κίνητρο και θέληση να μην το κάνει η Μύκονος να συνεχίσει να δουλεύει για να παράγει χρήμα νόμιμο και φόρους νόμιμους κτλ. Άρα μήπως ήρθε το τετελεσμένο... 3,8 δισεκατομμύρια δίνει, 3,8. Ναι, ναι. Παραδίνει το νησί αυτό. Άρα μήπως δεν υπήρχε άλλη λύση και αυτό ήταν το τελευταίο μέτρο και είναι ένα μέτρο... Ακούστε λίγο, παιδιά, γιατί
Συγγνώμη που διακόπτω, συγγνώμη παιδιά, αλλά μερικές φορές δυστυχώς τα παραλέτε και σχηβάζετε λατάκι πέρακι για κάτι να γίνεται, δυστυχώς. Κάνω το συνειδημό μου τώρα και πρωί μόλις ξύπνησα. Ναι, Χριστίνα. Ακούστε να σας πω κάτι. Δυστυχώς, καλός ή κακός, το νησί αυτό, αυτή είναι η ζωή του. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εφόσον θα θέλαμε να πάρουμε μέτρα και εφόσον το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, είχαν πει ότι φυσικά πρώτο τουρισμός θα γίνονται εμβόλια. Αν λοιπόν και το θέμα μας είναι τα εμβόλια, θα έπρεπε λοιπόν ποιος θέλει να πάει να δουλέψει στη Μύκονο, θα εμβολιαστεί στη Χ Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, δεν ξέρω εγώ πού. Πρέπει να εμβολιαστεί. Να ήταν COVID free τα νησιά, δηλαδή να ήταν ανοιχτά μόνο για ανθρώπους. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουν πάρει τα εμβολιασμένοι. Διότι, παιδιά, οι περισσότεροι ξένοι που έρχονται με χαρτί ταυτοποίησης ή εμβολιασμού, ή δεν μπορείς λοιπόν να πηγαίνεις να κλείνεις τα νησιά και τον τουρισμό που ζεις από τον τουρισμό. Ας παίρνουμε μέτρα. Εμείς έχουμε δώσει τα χρήματά μας οι περισσότεροι, έχουμε νοικιάσει σπίτια, έχουμε φέρει προσωπικό. Άσε εμένα τον επιχειρηματία. Αυτό τα παιδάκια αυτά που έχουν ανάγκη από το μεροκάματο, πώς είναι και το πλεονάζον προσωπικό που ήδη υπάρχει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα κάνουν εκεί. Είναι μεγάλο το επιστρέφουν θέμα. Πίσω. Είναι άδικο. Καλά, το πρόβλημα είναι και για άλλα νησιά. Και η Ήωσος έχει πρόβλημα, και η Ρέθυμνο έρχεται. Και να σας το πω κάτι. Η Σαντορίνη, Πάρος. Είναι το θέμα πλέον όπως για όλα τα νησιά, Χριστίνα. Όπως ανέβασα το βιντεάκι μου, που δυστυχώς σεβόμαστε όλοι και ειλικρινά φοβόμαστε, γιατί όταν είναι σε κοντινούς ανθρώπους και το έχει ζήσει, είναι όντως πολύ σοβαρό το πρόβλημα και πολύ σοβαρό το θέμα του κορονοϊού. Όμως δεν είμαι εγώ η κυβέρνηση. Ας παίρνουν διαφορετικά μέτρα. Όχι να μας στοχοποιούν, διότι στοχοποιείται αυτό το νησί συνέχεια. Συνέχεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Δυστυχώς. Πρέπει να στηρίζουμε τα ελληνικά νησιά. Ένας παγκόσμιος προορισμός. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και αυτό δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας για πάρα πολλά χρόνια η Μύκονος. 26 Ιουλίου λήγουν αυτά τα πρώτα μέτρα. Εύχομαι τα πράγματα να είναι καλύτερα. Όλοι ευχόμαστε και να αρθούν αυτή τα περιοριστικά μέτρα για να επανέλθετε στην πρώτερη καθημερινότητα και κανονικότητα. Χριστίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να στοχοποιούμε το νησάκι μας, ειλικρινά, και το κάθε νησάκι μας, διότι όλα τα νησιά στην Ελλάδα είναι πανέμορφα. Αυτό σας ευχαριστώ και εύχομαι η κυβέρνηση να πάρει πίσω τα μέτρα μαζί με τον δήμαρχό μας. Κάτι να γίνει και να τα πάρουν πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και εμείς καλημέρα, την αγάπη μας στο όμορφο νησί σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως, δεν ξεχνάτε ότι το Ford Puma περιμένει να έρθει στα χέρια ενός ή μίας τυχερής. Αυτό το καταπληκτικό λευκό αυτοκίνητο χιλίων κυβικών, 125 ύπων, ήπια υβριδικό, είναι οικονομικό, είναι ευέλικτο, είναι πανέμορφο, θα γίνει δικό σας. Τηλεφωνήστε πολλές φορές στο 14999 ή στέλνετε πολλά μηνύματα γράφοντας open, αφήνετε ένα κενό, βάζετε το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε μια αποστολή στον ίδιο αριθμό, 14999. Με το ίδιο τηλέφωνο και με το ίδιο μήνυμα μπαίνετε σε μία κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη για να διεκδικήσετε μία δωροεπιταγή αξίας 2.500 ευρώ από τα έπιπλα Κηρύτσης. Η εταιρεία Κηρύτσης σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα, κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και μας χαρίζει μία δωροεπιταγή 2.500 ευρώ να πάτε στον Κηρύτσι και να πάρετε ό,τι θέλετε με πολύ πολύ αγάπη να ομορφύνετε το σπίτι σας και όλα τα δωμάτια του. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Έρχεται ο κύριος Αλέξης Κούγιας για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις του εγκλήματος στη Φολέγανδρο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ανοίξουμε το φάκελο μιας τραγικής δολοφονίας η οποία συγκλώνησε το Πανελλήνιο και μιλάω φυσικά για αυτό που συνέβη στη Φολέγανδρο με την άτυχη 26χρονη η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 30χρονου φίλου της που πήγανε μαζί διακοπές στο νησί της Φολέγανδρου. Μια ιστορία που μας άφησε όλους συναισθήματα οργής, πικρίας, στεναχώρια ανίποτη. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. Θυμού. Θυμός τεράστιος, γιατί έχασε τη ζωή του ένα κορίτσι, άδικα, από τα χέρια ενός ανθρώπου που εμπιστεύτηκε για να περάσει μαζί του κάποιες διακοπές σε ένα νησί. Τα γιόρταζες. Για ένα τραγικό λόγο, όπως μαθαίνουμε, γιατί διαφώνησαν για το ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. Και η κατάσταση αυτή φυσικά έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, Χρήστο μου.
Σήμερα κυδεύεται η άτυχη Γαριφαλιά, 26 χρονών κορίτσι. Έχει και τη γιορτή, θα είχε τη γιορτή της σήμερα. Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη, όταν αποφάσισε το ζευγάρι, ένα ζευγάρι λίγων μηνών, να πάνε διακοπές στη Φολέγανδρο. Την Παρασκευή ήρθανε σε τσακωμό διαπληκτισμό. Εκείνος τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Βλέπουμε τις εικόνες συγκλονιστικές. Υποστήριξε ότι τράβηξε το χειρόφρενο. Τράβηξε το χειρόφρενο. Δεν υπάρχει άλλο ισχυρισμός, είναι ο μοναδικός μάρτυρας. Και δολοφόνος και μάρτυρας. Yeah. Τράβηξε το χειρόφρενο, έβγαλε το αυτοκίνητο εκτός δρόμου, εκεί που βλέπετε. Αυτό δηλαδή, δεν είναι στο βουνό. Εκεί θα μπορούσε να είχαν σκοτωθεί ήδη από εκεί. Έτσι, ναι. Θέλω να δούμε ένα βίντεο, Χρήστο μου, λίγο με το χρονικό και μετά να μας πεις και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και τις υπόλοιπες πληροφορίες, παρακαλώ. Και μετά να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον κύριο Κούγια, τον συνήγορο της οικογένειας. Ένας τσακωμός μέσα στο αυτοκίνητο, ένα θρίλερ 24 ωρών και μία ομολογία που σοκάρει. Η δολοφονία της 26χρονης κοπέλας στη Φολέγανδρο έχει πλέον θήτη. Η πρώτη περιγραφή που έκανε ο 30χρονος στους αστυνομικούς είναι ανατριχιαστική. Ισχυρίστηκε ότι πάνω στον καυγά τράβηξε κατά λάθος το χειρόφρενο και το όχημα βγήκε εκτός δρόμου στην περιοχή Λιγαριά. Τότε. Βγήκε από το αυτοκίνητο, την ακολούθησα. Άρχισε να τρέχει, έτρεχα κι εγώ και όταν έφτασε στην άκρη του γκρεμού, θυμάμαι ότι την έσπρωξα. Χτυπούσε στα βράχια και έπεσε στη θάλασσα. Έπεσα κι εγώ και όταν είδα ότι δεν έδινε κανένα σημάδι ζωής, την άφησα στο νερό. Στη συνέχεια, ο 30χρονος, όπως υποστηρίζει, βγήκε στην παραλία, άφησε εκεί το σακίδιό του και άρχισε να περιπλανιέται σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα, έως ότου να τον εντοπίσουν οι αρχές. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, ο θάνατος της 26χρονης οφείλεται σε πνιγμό. Γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και όταν έπεσε στη θάλασσα παρά τα χτυπήματά της, ήταν ακόμη ζωντανή. Πνιγμός εντός θαλασσίου υδατός, επί εδάφους πολλαπλών κακώσεων, κεφαλής χεριών, ανάκρων και κάτω άκρων. Η 26χρονη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έπεσε λιπόθυμη στη θάλασσα από τα χτυπήματα στα βράχια και χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, πνίγηκε. Ο 30χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και γι' αυτό το λόγο θα βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών Νάξου, ενώ ήδη έγινε η μεταγωγή του από τη Φολέγανδρο. Η μητέρα της 26χρονης, μιλώντας στο Open, συγκλονίζει. Σε όλα μετρημένη, με το χαμόγελο, καλύτερο πλάσμα. Και βρέθηκε με αυτόν τον άνθρωπο που δεν τη σεβάστηκε, δεν την προστάτευσε. Την πήρε μαζί του και δεν την προστάτευσε. Όχι άλλη Γαριφαλιά. Όλοι μιλούσαν για τη Γαριφαλιά με τα καλύτερα λόγια. Και κοίτα η μοίρα της τώρα. Ο πόνος και η οργή ξεχυλίζουν. Και την άλλη, τη μάνα της συμπονώ, έχει κάνει. Και αυτή γέννησε και ένα δολοφόνο. Τι να πω για αυτή τη μάνα. Από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου, λιμενική αστυνομική αλλά και ένα ολόκληρο νησί έψαχναν τον άνθρωπο που θα έδινε απαντήσεις για το θάνατο της νεαρής κοπέλας. Τελικά, λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας. Ενημέρωσε μία κοπέλα, μόνιμη κάτοικος, με πήρε τηλέφωνο ότι αναγνωρίζει τον άνθρωπο, αναζητούσαμε. Εκεί στο αυτοκίνητο είδα ξαφνικά να ξεπροβάλλει από κάτω ένας άνθρωπος και να το μαλλί το φωτοτό. Αυτομάτως στο μυαλό μου πήγε στη φωτογραφία που είχα δει. Αμέσως πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία. Σύντομα στη διάθεση του ανακριτή θα βρίσκονται και άλλα στοιχεία που θα προκύψουν από την ιατροδικαστική έρευνα. Να ευχαριστήσουμε πολύ το δελτίο του Open για το βίντεο αυτό και να καλημερίσουμε τον κύριο Κούγια που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνήγορος της οικογένειας. Κύριε Κούγια, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσολέκη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είμαστε όλοι συντετριμένοι με αυτό το συμβάν, το τραγικό αυτό συμβάν. Θέλουμε να μας πείτε τι περιμένουμε από τη δικογραφία που θα πάρετε στα χέρια σας. Για το κίνητρο του δράστη, υπάρχουν άλλες πληροφορίες που μπορεί να έρθουν στο φως, που να μας δώσουν πληροφορίες για το λόγο που ο δράστης, ο καθομολογία δράστης, προχώρησε σε μια τόσο αποτρόπαιη πράξη και σε ένα τέτοιο ιδεχθές έγκλημα. Δεν έχω τη δικογραφία. Αυτά που πληροφορήθηκατε εσείς και μας πληροφορήσατε και εμάς είναι υπό έρευνα. Το τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος είναι κάτι που αξιολογείται από τους δικαστές, από τον ακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση και αποφασίσει αν θα κρατηθεί προσωρινά ή όχι. Κάτι που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτονόητο δυστυχώς. Από την άλλη πλευρά όμως όλα αξιολογούνται. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι η ιατροδικαστική εξέταση. Και αυτό που διαβάζετε προηγουμένως είναι η πρόχειρη ιατροδικαστική προσέγγιση που χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει σε μια δικογραφία. Η ολοκληρωμένη ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώνεται όταν γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις και γίνουν και άλλες έρευνες ιατρικές, θα έρθει σε απότερο χρόνο. Εκείνο είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι αντικειμενικό. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση του ισχυρισμού του δράστη. Γιατί οτιδήποτε γίνεται εν ζωή
στο σώμα ενός ανθρώπου αποτυπώνεται σε μια τροδικαστική εξέταση. Θα φανεί δηλαδή αν τελικώς την έσπρωξε απλώς ή προηγουμένως την χτύπησε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι θα πει το DNA. Τι θα πει η έρευνα του DNA, η επιστημονική. Η γενετική αυτή έρευνα, η οποία δίνει πολλές λύσεις στη δικαιοσύνη. Τα αποτυπώματα στο αυτοκίνητο μπορούν να δείξουν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που οδηγεί το δράστης, αν είναι αυτά πραγματικότητα. Θέλουμε να σας πω διαβάσαμε και για ένα κομμένο κολιέ της άτυχης Γαρυφαγιάς. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι έρχονται πληροφορίες, τις οποίες είναι ως πληροφορίες μόνο. Αν δεν έχεις δικογραφία να τη μελετήσεις, δεν θέλω να κάνω το λάθος που γίνεται πολλές φορές και να παίρνω θέση. Θέλω να έχω αυτό που έχει δικαιοσύνη στα χέρια της και με τη δική μου ερμηνεία. Με την οικογένεια έχετε συζητήσει προφανώς. Σας είπανε κάτι, σας ανέφεραν κάτι για ζήλια, σας ανέφεραν κάτι για πίεση από την πλευρά του δράστη? Όχι, με τον πατέρα δέχτηκα ένα τηλέφωνο 12 ώρα το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, ο οποίος μου ζήτησε να λάβω την περάσπιση της οικογένειας, το βήμα της υποστήριξης κατηγορίας. Ήταν συγκλονισμένος, ήταν σε κακή κατάσταση. Η μητέρα μου τηλεφώνησε χθες με δική της πρωτοβουλία και μου έδωσε κάποιες πληροφορίες στον αφορά το χρόνο της επαφής με τον δράστη, της κόρης της, τις πληροφορίες που είχε για την οικογένεια του δράστη και κυρίως μου εκμυστηρεύτηκε μια έντονη ανησυχία της κοπελάς τελευταίου χρόνου του δράστη ότι παρακολουθεί το τηλέφωνό της και μάλιστα κάτι πιο εξειδικευμένο, αν είχε τη δυνατότητα ο δράστης, ο οποίος είχε σπουδάσει πληροφορική, να παρέμβει και να γνωρίζει από το τηλεντό τηλέφωνο τα μηνύματα και το περιεχόμενό τους. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το οποίο μπορεί να οδηγήσει την υπόθεση σε άλλα μονοπάτια. Γιατί είναι μια χειριστική συμπεριφορά αυτή από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και σε ανθρώπινο. Και κυρίως στο αν πραγματικά η κοπέλα αυτή είχε κάποια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με κάποιο πρόσωπο από το οποίο από αυτό το περιεχόμενο θα προέκυπτε ότι ο κατηγορούμενος πιθανώς ενοχλήθηκε πάρα πολύ και πάβει αυτή η διήγησή του περί δίθεν απρόπτου τηλεφωνήματος. Δηλαδή δεν είναι αιτία αυτή το ότι κάποιος έδωσε λάθος πληροφορία για το δρόμο που θα πας με το κίνητο για να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα τα προσεγγίσουμε όταν πάρουμε την δικογραφία, την οποία θα την πάρουμε μόλις απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας, οι υποστηρικτές κατηγορίας, οικογένεια δηλαδή, δεν υπάρχει για όρος πολιτικής αγωγής, έχουν δικαίωμα να πάρουν τη δικογραφία μόνο όταν απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Πιο πριν στην προανάκριση και στο στάδιο της ανακρίσεως πριν απολογηθεί ο κατηγορούμενος, δεν έχω καμία δυνατότητα. Το τηλέφωνο της Γαρυφαλιάς το έχει βρει η αστυνομία, το έχει για την έρευνα? Δεν γνωρίζω τίποτα, δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Είμαι σε ένα μικτροκοτό από το πρωί. Ευτυχώς έγινε μια διακοπή και μπόρεσα να μιλήσουμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουγιά, έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση σε όλο τον κόσμο και στα social media, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, αυτό που είπε ο καθομολογία δράστης, ότι ήταν μια κακιά στιγμή. Δεν το γνωρίζω αν το είπε. Γι' αυτό θέλω να δω αν πραγματικά έχει αποτυπωθεί στη δικογραφία αυτό. Αν πραγματικά το έχει. Δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σέβομαι το τεχνίδι αυτό του κατηγορουμένου, σέβομαι τις συνθήκες δίκαιης δίκης. Αυτή είναι η δουλειά ενός δικηγόρου που θέλει να θεωρείται βοηθός της δικαιοσύνης. Δεν θέλω να πάρω πολλές θέσεις που πιθανώς να είναι αρεστές σε αυτό το στάδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να είμαι συνεπής σε αυτό που πιστεύω ότι κάνει ένας δικηγόρος. Είμαστε δικηγόροι, βοηθούμε τη δικαιοσύνη να εκδίδει δικές αποφάσεις. Ακούω απαταιώνες συναδελφού του να λέει τον αθώωσα ή τον καταδίκασα στον κατηγορούμενο. Τίποτα δεν κάνουμε όπως κάνει. Εμείς βοηθούμε τους δικαστές, τους εισαγγελείς. Τους μένει εγκλήσεις να προτείνουν σωστά και τους δικαστές να αποφασίζουν σωστά. Έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους εσείς. Έχετε χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις, είτε αντίστοιχες είτε όχι, όμως με γονείς που αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό το τραγικό συμβάν και πώς θα χειριστούν και θα αντιμετωπίσουν αυτό που τους συνέβη. Είδαμε τη μητέρα της Γαρυφαλιάς. Με τεράστια αξιοπρέπεια. Η οποία σχολίασε με απίστευτο τρόπο λίγες ώρες μετά που είχε χάσει το παιδί της. Αναφερόμενοι και στους γονείς του ανθρώπου αυτού που φέρεται είναι ο δράστης. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Κάτι στους ανθρώπους αυτούς συνέβη το αδιανόητο. Αυτή η στιγμή είναι η πρώτη στις αντιδράσεις. Έχουν μεγαλώσει ένα παιδί, το καμάρωσαν, φαρμακοποιώ. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουν τα δύσκολα. Ήταν και οι πρώτες διακοπές που πήγαινε μόνη της. Δεν ήταν με την οικογένειά της. Κάτι το οποίο... Τώρα, από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα.
όταν συνειδητοποιείς, δεν θα ξαναδείς αυτό το παιδί. Κύριε Κουγιά, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να είναι αφελές, αλλά θα ήθελα να μου πείτε. Το ότι ο δράστης κρύφτηκε για 28 ώρες και το βρέθηκε σε μία σπηλιά, επιβαρύνει κι άλλο τη θέση του. Νομικά. Είναι αξιολογήσιμο πολύ. Είναι αξιολογήσιμο. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό, γι' αυτό σας είπα. Να έχουμε την δικογραφία, θα δούμε όλα τα στοιχεία και μετά θα τοποθετηθούμε με ανακοίνωση υπεύθυνα, θα τοποθετηθεί το γραφείο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάντως είναι τρομακτικό το πόσο συχνά πια ερχόμαστε αντιμέτωποι σαν κοινωνία με τέτοια φαινόμενα. Έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις πατριαρχικές οικογένειες και πώς μεγαλώνουν τα αγόρια μέσα σε αυτές τις οικογένειες. Ποιο σεβασμός υπάρχει απέναντι στο γυναικείο φύλο. Τι διαχωρισμός πρέπει να γίνεται. Είναι τρομερές κοινωνιολογικές κουβέντες, γιατί αυτό κάθε φορά το λέμε όταν είμαστε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο αποτρόπαιο έγκλημα. Είναι η τελευταία Ελένη, Κατερίνα, Μαρία, Πόπη. Και βλέπεις ότι κάθε φορά έρχεται η ζωή να ανατρέψει το σενάριό σου με τον πιο άσχημο τρόπο. Το θέμα είναι αυτά τα περιστατικά τώρα έχουν αρχίσει και είναι τόσο συχνά ή υπήρχαν πάντα και απλά τα βλέπαμε από άλλη σκοπιά και άλλη πλευρά. Γιατί λέμε έχει μπει στη ζωή μας ο όρος γυναικοκτονία. Μήπως ήταν πολλά χρόνια στη ζωή μας αυτός ο όρος. Λαμπροσίγουρα ήταν. Το αντιμετωπίζαμε αλλιώς, το λέγαμε αλλιώς, το δικαιολογούσαμε αλλιώς. Δεν έπαιρναν τέτοια έκταση και τότε τέτοια προβολή. Μέσα σε ένα μήνα όμως να έχεις δύο γυναίκες καπάκι, οι οποίες φύγανε. Είναι δύο, είναι δύο. Ναι. Είναι τώρα μιλάμε για τον τελευταίο μήνα, η Καρολάιν που μας για τρομακτικό. Συγκλώνησε. Και ακόμα πιο τρομακτικό να βλέπεις ότι ο λόγος που συνέβη όλο αυτό ήταν μια διαφωνία για το ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν, για το αν ήταν σωστός ο δρόμος ή όχι. Από αυτά που λέει η Ελένη. Από αυτά που λέει, ναι. Γι' αυτό ο κύριος Κούγιας λέει, περιμένω τη δικογραφία, γιατί θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία και άλλες... για να φτάσουν. Αυτό που δυστυχώς πω, δεν υπάρχουν μάρτυρες. Εγώ αυτό που θέλω να πω, να πούμε ένα μπράβο και στην αστυνομία της του νησιού, γιατί κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κυκλώσει όλο το νησί, να μοιράσει τη φωτογραφία του δράστη, χωρίς ακόμα να ξέρουμε αν είναι δράστης, γιατί είχε εξαφανιστεί. Ναι. Και μέσω και των κατοίκων, μπράβο και στους κατοίκους. Μια κυρία τον εντόπισε που πήγαινε για τον μπάνιο της και είχε δει μια φωτογραφία του και λέει της έκανε μάλιστα εντύπωση αυτό. Το φουντωτό μαλλί του. Ναι, όχι καλά, κάτσε για το αναφέρει. Καλό να το δούμε και στην αστυνομία όταν πολύ γρήγορα φτάνει. Μα και οι κάτοικοι. Και οι κάτοικοι ήταν, συμμετείχαν στο. Βέβαια. 28 ώρες έμεινε κρυμμένος σε σπηλιά. Πάντως, όντως έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος ντόρος και πάρα πολλοί άνθρωποι σχολίασαν όλο αυτό. Το περί κακιάς στιγμής που, όπως είπε και ο κύριος Κούγιας, δεν ξέρουμε αν όντως ελέγχθη, θα φανεί και στη δικογραφία και σε όλα αυτά που θα έρθουν στο φως από την ομολογία του. Τον υπάρχει σε δημοσιεύματα, αλλά όντως, όπως είπε και ο συνήγορος και έχει δίκιο, δεν ξέρουμε αν όντως. Έχει υποθεί αν είναι κάτι. Δημοσιογραφικές πληροφορίες που ήρθαν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα δούμε, έχει γιατί δίκιο. Γιατί μάθαμε ότι μόλις τον είδανε και οι αστυνομικοί και εκείνος κρυμμένος στη σπηλιά είδε τους αστυνομικούς, επιτέθηκε με πέτρες και ήταν πάρα πολύ επιθετικός. Όχι, άκουσε με, έλεγε θα αυτοκτονήσω. Φώναζε, μείνετε μακριά μου, θα αυτοκτονήσω. Και μετά από μεγάλη διαπραγμάτευση, τότε πίστηκε και παραδόθηκε. Να παραδοθεί. Ήταν έτοιμος να πηδήξει και εκείνος. Πάντως για μένα ήταν. Το πιο συγκλονιστικό ήταν. Σε αυτό... Ήταν, έλατε. Το πιο συγκλονιστικό ήταν που η ιατροδικαστική έρευνα μέχρι τώρα έχει δείξει ότι η κοπέλα ζούσε. Ήταν από πνιγμό θανατώσεις. Όπου εμένα μου πήγε στο μυαλό μια άλλη ιστορία πριν 2,5 χρόνια με την Ελένη Τοπαλούδη στη Ρόδο που είχε γίνει. Μας ξυπνά πάρα πολλές μνήμες σε αυτή η ιστορία με τη γαριφαλιά και μένω σε αυτό που είπε η μαμά της, η μητέρα της, όχι άλλη γαριφαλιά, όχι άλλα θύματα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει με τις οικογένειες μέσα, πώς πρέπει να μιλάνε στα αγόρια, και πώς να πρέπει μεγαλώνουν να μιλάνε και στα κορίτσια. Και στα κορίτσια, γιατί και το κορίτσι έτσι. Πρέπει να ξέρει ότι γιατί όταν οδηγήσει μια συμπεριφορά σχέση. Χειριστική, κακή, επιθετική, αυτό. Κακοποιητική, ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και πρέπει να φύγεις από μια σχέση η οποία μπορεί να μην είναι τόσο ονειρική και ιδεατή όσο την είχε στο μυαλό σου. Μάλλον αργήσαμε. Νομίζω θα υπάρξουν και άλλα τέτοια δυστυχώς. Δεν θέλω να με. Όχι, το απευχόμαστε αυτό ούτε αλλά καν. Η κοινωνία πρέπει να προετοιμάζεται χρόνια για να φτάσει να έχει την ωριμότητα να, αυτό που λέτε, να μεγαλώνει παιδιά σωστά, άντρες σωστούς. Που να σέβονται, τη γυναίκα. Αυτό το λέμε να σέβονται τώρα... τον άνθρωπο. Ακριβώς. Τον άνθρωπο δεν είναι θέμα γυναίκα-άντρα. Το θέμα είναι να σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή. Την ανθρώπινη ζωή. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να θεωρήσει την ανθρώπινη ζωή κατώτερη από τη δική του. Σεβασμός, η αγάπη και όλα αυτά τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, ρε παιδιά. Αν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Έκανε ένα tweet και τη Γαρμπή που θέλω να το δούμε.
Λέει και τη Γαρμπή, κακιά στιγμή ήταν η ώρα που σε γνώρισε, παλιά άνθρωπε, το άλλο ήταν φόνος. Ναι. Πολλά τέτοια αντίστοιχα με το κακιά στιγμή. Και τη Γαρμπή έδειξε την ευαισθητοποίησή της και την οργή της και το θυμό της και όλα αυτά τα συναισθήματα που μας κατέκλυσαν όλους. Όλη η κοινωνία νομίζω συντάσσεται σε αυτά τα λόγια. Το θέμα ήταν να μην υπάρξουν κακές στιγμές άλλες και θρηνήσουμε άλλα κορίτσια και αγόρια, γιατί και τα αγόρια καταστρέφονται. Και να το αντιμετωπίσουμε και όλο αυτό σε κοινωνία. Όχι με διχασμό. Όχι να ανοίξει μια κουβέντα για το αν είναι φεμινιστικό ή δεν είναι φεμινιστικό. Συμφωνώ. Εντελώς. Μαζεύτηκαν πολλές κακές στιγμές, ήταν η κακιά στιγμή. Γιατί και τα αυτό το ανέβασε η Έλενα Κρήτα, γυναικοκτονία στη Φολέγανδο. Γιατί και τους δολοφόνους, γυναίκες τους γεννάνε και γυναίκες τα μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά. Και τι αξιοπρέπεια, ρε Τζορτζέλα. Η μάνα τη Γαριφαλιά. Η Γαριφαλιά, δηλαδή. Απίστευτο. Την άκουγα, ήταν ανατριχιαστική. Μεγαλείο ψυχής να πει μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της, όχι από αρρώστια που λες το περιμένω ή από του κάτι άλλο. Του στέρισε κάποιος τη ζωή. Με βασανιστικό τρόπο να χάσει το παιδί της και εκείνη τη στιγμή να συμπαραστέκεται στη μάνα του δολοφόνου του παιδιού γιατί της. Γιατί άλλη μια οικογένεια καταστράφηκε. Μας πρόχνεις κάποιον τα βράχια, ρε παιδιά. Με τι δύναμη το έκανες αυτό το πράγμα. Πάντως εγώ θεωρώ ότι αν υπάρξει τιμωρία και η ελληνική δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα από όλους εμάς, έτσι μπορεί να υπάρχει μία περίπτωση να αποτραπούν τέτοιες παρόμοιες συμπεριφορές και στο μέλλον. Έτσι. Να υπάρξει όντως τιμωρία όμως για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Παίζει ρόλο αυτό. Πολύ. Πάμε στην Έλενα Κρήτα. Πάμε στην Έλενα Κρήτα. Ήταν η καλεσμένη του Τάσου Τρίφωνος στην τελευταία του εκπομπή, στο Τετ-α-Τετ. Στο σπίτι τους είναι, στο σπίτι της Έλενας Ακρίτα και του Γιώργου Κυρίτσι. Μιλάει για την επατριαρχία, μιλάει για το Me Too, δηλαδή είναι πολύ συνέντευξη επίκαιρη. Και όχι μόνο αυτό, έχει δεχτεί πάρα πολλές απειλές στα social media για όλες τις τοποθετήσεις που έχει κάνει πολιτικές και κοινωνικές. Γιατί δεν φοβάται να πει τη γνώμη της δημόσια. Όχι, όχι. Πάμε να τη δούμε. Έχω σημειώσει, γιατί σημειώνω με το μολύβι όταν διαβάζω τα βιβλία, άλλωστε έφταιγε και αυτή η ίδια που τη βίασαν. Τα καλά κορίτσια δεν τα βιάζουν, μόνο τα κακά. Αυτό λοιπόν να σημειώσουμε ότι δεν είναι αυτά που λέω εγώ. Ναι, ναι, για είναι να αυτό... μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Όχι, ναι, είναι αυτό που... Είναι ότι μόλις η γυναίκα αυτή βιάζεται, αμέσως η γειτονιά αρχίζει να λέει αυτά όλα τα ελληνικά, τα άθλια, τα κατάπτυστα. Μα τι φορούσε, μήπως ήταν προκλητικά αντιμένη, μήπως έδινε δικαιώματα, γιατί κυκλοφορούσε μόνη της τα μεσάνυχτα. Οι γυναίκες, και θέλω να το πω αυτό και θέλω να περάσουμε και κάποια μηνύματα, έχουν δικαίωμα να γυρίζουν στο σπίτι τους όποτε θέλουν. Μόνες τους ή με παρέα. Να φοράνε σόρτς ή να φοράνε μακριά φούστα. Να είναι οτιδήποτε κάνουνε, το σώμα τους είναι δικό τους, το δικαίωμα στο σώμα είναι δικό τους. Και κανείς δεν μπορεί ούτε να τους πλησιάσει, ούτε να τους βάλει χέρι, ούτε να κάνει τίποτα τέτοιο που να είναι κακοποιητικό. Ο λόγος που εγώ δεν υδρώνει πολύ τα αυτή μου είναι γιατί έχω διαφυλάξει τις ευαισθησίες μου για αυτά που πραγματικά με ενδιαφέρουν. Μπορώ να γίνω λιώμα για μία γατούλα που είναι πατημένη σε ένα δρόμο ή κακοποιημένη ή για ένα μωρό που χρειάζεται τη βοήθειά μου ή για μια γυναίκα που... Την πνίγει η πατριαρχία και δεν έχει φωνή. Να γίνω αληθή, λιώμα, στα πατώματα. Δεν με νοιάζει ο φασίστας τι θα πει, συγγνώμη. Δεν τον έχω, ξέρεις τι τους τσαντίζει, παιδί μου. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Δόξα τω Θεώ, να έχω την υγεία μου, χτυπάω ξύλο και οι άνθρωποι που αγαπώ και οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Δεν έχω το ψωμί κανένα. Δεν κάνω παρέα με κανέναν πολιτικό. Το ξέρεις ότι δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου με πολιτικό καφέ. Έναν καφέ δεν τον έχω πιει. Παρόλο που έχεις αυτό το υπόβαθρο. Δεν έχει σημασία. Εγώ δεν έχω, για να είμαι ελεύθερη, να γράφω ό,τι θέλω. Ένιωσες ποτέ να απειλείσαι ή σε απειλήσαν από ναι, από τη Χρυσή Αυγή τότε το 2012 που τους είχα κάνει μία επίθεση. Mm. Τότε ήταν όλοι κοτούλες οι περισσότεροι εδώ, ε. Χαμόγελα, καλό αυτό, ότι φοβόντουσαν. Εγώ τους έκανα επίθεση και ήταν τόσο πολλές οι απειλές που είχα για τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειάς μου, που τι έκανα. Πήρα ανθρώπους να φυλάνε το σπίτι μου ιδιωτικά. Mm-hmm. Γιατί το τονίζω αυτό, ότι τους πλήρωνα από τη τσέπη μου. Πρέπει να είσαι φοβερά δυνατός και ισορροπημένος άνθρωπος και συνειδητοποιημένος για να ξέρεις ότι αυτό που θα γράψεις και θα δημοσιοποιήσεις θα δεχτεί κριτική και σε ακραίο βαθμό και απειλές
Και όντως θα συνεχίσει να το κάνει. Γιατί αυτό είσαι και αυτό πρεσβεύει και δεν θα σε φημώσει και κανένα που έχει αντίθετη άποψη με σένα. Το κάνει τόσα χρόνια, το κάνει για όλα τα θέματα και το κάνει και παρορμητικά, το κάνει και σκεπτόμενα γιατί οι πέναντες είναι πάρα πολύ ιδιαίτεροι και είναι, θα έλεγα. Και δυνατή και αιχμηρή, βεβαίως. Πολύ δυνατή. Δεν διστάζει όταν κάνει και λάθη βιαστικά να το παραδεχθεί, όπως τον Κώστα Μπακογιάννη πριν λίγο καιρό, όταν είχε εμβολιαστεί και έλεγε ότι εμβολιάστηκε με το καπάκι. Και μετά πήγε και ίδια και εμβολιάστηκε και λέει και εγώ με το καπάκι και ζήτησε συγγνώμη γιατί συμβαίνουν αυτά. Τη είχα κατεβάσει στο Facebook τη σελίδα πριν 3 εβδομάδες. Το προφίλ της. Ναι. Το προφίλ της. Ναι. Ναι. Εντάξει, εντάξει, αυτό, okay. Αλλά συμβαίνει. Δεν είναι μόνο ότι σχολιάζει πολιτικά ή κοινωνικά. Σχολιάζει καλλιτεχνικά με τον Μάρκο Σεφερλή. Έχουν βρεθεί αντιμέτωποι τότε με το Παλάς. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έκανε με τη Δανάη Μπάρκα, πήρε το μέρος της που σχολιάσανε το σωματότυπο. Είναι επίκαιρη δηλαδή τα σχόλιά της. Δεν έχει αιμονές με κάτι συγκεκριμένο. Όχι, θα σχολιάσει όχι. Τα πάντα. Γιατί είναι ελεύθερη. Λέει, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι. Δεν έχω κάνει δημόσιες σχέσεις. Την επιλογή. Φοβερό είναι αυτό. Δεν έχω βγει να πιω ένα καφέ με ένα πολιτικό για να μην μπορεί να με πάρει κάποιος το τηλέφωνο και να μου πει «Μα εμείς πίναμε προχθές καφέ, γιατί το έγραψες αυτό για μένα». Έτσι. Άρα σου λέει αποστασιοποιημένη από όλους, οι παρέες μου, οι φίλοι μου είναι άνθρωποι εκτός χώρου κλάδου και άνθρωποι χωρίς να έχουν αυτή την εξουσία επάνω μου και αισθάνομαι ελεύθερη. Ναι, γιατί δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Ναι, ναι. Έλα, Ρούλη. Ναι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ την εκτιμώ πολύ την Έλληνα Κρήτα. Μου φαίνεται και πολύ συμπαθής και πολύ εύστοχη σε αυτά που λέει. Τα περισσότερα που έχω διαβάσει, αν όχι όλα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει και αυτό που λέει για την ελευθερία με τους πολιτικούς που είπες κλπ. Και χρειαζόμαστε και τέτοιους ανθρώπους, παιδιά. Έτσι. Μας δίνουν τροφή για σκέψη. Έτσι, ακριβώς. Που ξέρουν τι λένε. Ναι, είτε μας αρέσει αυτά που λέει, είτε μας αρέσει αυτά που λέει, είτε δεν μας αρέσει αυτά που λέει, τουλάχιστον να μας προβληματίζουν. Μα δεν χρειάζεται να συμφωνείς πάντα. Ναι, εγώ με τα μισά, με πάνω από τα μισά διαφωνώ με αυτά. Ναι. Αλλά τα άλλα μισά έχουν... σε δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα για τις γυναίκες. Αυτό που είπε για τις γυναίκες τώρα, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ σωστά. Και είναι και μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Έτσι. Πώς μεγαλώσανε γενιές γυναικών. Δεν σου έλεγε, έβλεπες κάτι, τι φοράς, μίνι. Πω ντεκολτέ είναι αυτό, ναι, ναι. Τι ώρα γύρισες, ναι, ποιος εγύρισε. Εξόλης και προόλης είναι αυτή, δεν την παντρεύεσαι, δεν είναι καλό κορίτσι. Λες και με όλα αυτά χαρακτηριζόσουν σαν άνθρωπος και χαρακτηριζόταν η ηθική σου. Για αυτά για άντρες δεν έχουν υποθεί ποτέ, έτσι. Η ώρα γύρισαν, είσαι μόνος σου. Όχι. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές αυτά τα σχόλια προέρχονται από τις γυναίκες για τις γυναίκες. Δηλαδή αυτά τα ψουψούστη της γειτονιάς είναι γυναίκες που τα έλεγαν για γυναίκες. Τα ψουψούστη της γειτονιάς θα ρείτε ότι έχουν τελειώσει τώρα. Όχι, καθόλου δεν έχουν τελειώσει. Γι' αυτό, λοιπόν η κοινωνία ακόμα δεν ξεκίνησε να προετοιμάζεται για νοήμονες ανθρώπους πιο νεαρής ηλικίας ενδεχομένως που αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα και τα βλέπουν με αυτή τη ματιά τη σύγχρονη. Ναι, αλλάζει. Δεν αλλάζει για όλους όμως. Ξέρεις τι γίνεται, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει στην επαρχία. Θα πω κάτι τώρα αυτό που λέει ο Λάμπρος. Στην επαρχία ακόμα αυτό δεν έχει αλλάξει. Όχι μόνο στην Δυστυχώς, επαρχία. Εδώ στην Αθήνα που ζω δεν το έχω το ψουψουψού να με κοτσομπολέψουν. Στην επαρχία όμως, εάν πάω, πάντα θα δούνε κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Η γνώμη μου είναι. Είναι πιο κλειστή κοινωνία, γι' αυτό έλεγα. Ναι, τα μαθαίνεις πιο εύκολα. Χάνεσαι μέσα σε μια μεγάλη πόλη, οπότε το σχολείο μπορεί να μην έρχεται τόσο γρήγορα στα αυτιά σου. Ναι, αυτό, όχι ότι πιστεύω ότι υπάρχουν παντού. Ισχύει και εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, Άνω Τελεία, ένα Ford Puma περιμένει εσάς, έναν τυχερό ή μια τυχερή. Να το κάνετε δικό σας, με πολύ 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 αγάπη. Και να κάνετε ωραίες βόλτες, ωραία ταξίδια σε πανέμορφους προορισμούς. Παίρνετε λοιπόν πολλά τηλέφωνα στο 14999 ή στέλνετε πολλά μηνύματα όσα περισσότερα μπορείτε γράφοντας open, αφήνετε ένα κενό και κάνετε μια αποστολή στον ίδιο αριθμό 14999 για να μπείτε στην κλήρωση για αυτό το φανταστικό πραγματικά αυτοκίνητο. Με το ίδιο τηλέφωνο, το ίδιο μήνυμα την Τετάρτη, μεθαύριο, έρχεται στα χέρια σας μια μεγάλη δωροεπιταγή, τεράστια δωροεπιταγή αξίας 2.500 ευρώ από τα έπιπλο Κυρίτσης, να πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε, τα πιο σύγχρονα έπιπλα, τα πιο minimal έπιπλα, τα πιο ωραία σχέδια, να στολίσετε το σπίτι σας, να αλλάξετε τη διάθεσή σας, να ανανεωθείτε, να νιώσετε πάρα πολύ όμορφα. Μια προσφορά από την αγαπημένη μας εταιρεία Κυρίτσης με πολύ πολύ αγάπη για έναν τυχερό από εσάς. 14999 ή πολλά τηλέφωνα ή το μηνυματάκι σας. Όπιν κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή σε αυτόν τον αριθμό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να χαλαρώσουμε λίγο, να γελάσουμε. Πάλι άλλο μου έχεις, δεν θα γελάσω σήμερα. Δευτέρα, έτσι θα ξεκινήσω. Πάμε σε διαφημίσεις.
Δυστυχώς ενημερωθήκαμε μόλις για μια πάρα πολύ κακή είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο αγαπημένος μας Στόλης Βοσκόπουλος πριν από λίγες ώρες από ανακοπή καρδιάς, τον πρόδωσε η καρδιά του λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά του μάλιστα. Τα κακά νέα συνεχίζονται δυστυχώς. Απρόσμενο. Δεν ξέραμε ότι ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν στο νοσοκομείο τις τελευταίες μέρες και έδινε τη δική του μάχη. Αντιμετώπιζε γενικά διάφορα προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό, όμως έμπαινε, έβγαινε, ήταν πάντα δυνατός, ακμαίος. Φαινόταν ότι ξεπερνούσε τα όποια προβλήματα. Ξεπερνούσε τα θέματα του. Μιλάμε για έναν ογκόλιθο του ελληνικού τραγουδιού και του κινηματογράφου. Μια ολόκληρη ιστορία στο τραγούδι, στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Μια ολόκληρη ιστορία και μια ολόκληρη γενιά ο Τόλης Βοσκόπουλος, παιδιά. Όχι μία γενιά μόνο. Πολλές γενιές από τον κινηματογράφο, με τα τραγούδια τα οποία ο ίδιος ερμήνευσε, με τα τραγούδια τα οποία έγραψε. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, εκτός από αλλωνών τραγούδια και την καριέρα, έφτιαξε και ανέστησε και διόρθωσε και προώθησε καριέρες πάρα πολλών μεγάλων ανθρώπων. Έδωσε τραγούδια από το Στράτο Διονυσίου, να πούμε για την προσωπική του ζωή, η οποία απασχολούσε, γιατί ήταν ένας μυθικός στάρ, ο οποίος η προσωπική του ζωή, η γάμη του, πάντα οι εμφανίσεις του, πάντα. Οι σχέσεις του. Και πάντα κύριος με τις γυναίκες της ζωής του, πάντα κύριος σε όλες τις γυναίκες. Με φανατικούς θαυμαστές, έτσι. Φανατικούς οι οποίοι τον ακολουθούσαν όλα τα χρόνια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ο άρχοντας του ελληνικού τραγουδιού, ακόμα και σήμερα, παιδιά. Είδω. Έτσι ήταν στο μυαλό όλου του κόσμου ο Τόλης Βοσκόπουλος. Και έτσι θα παραμείνει. Ακριβώς οι τελευταίες του εμφανίσεις. Εγώ τον είχα δει τελευταία φορά σε ένα. Όχι, δεν πρόλαβα να το δώσω Μαριχουάνα, αλλά τον είδα σε πολύ γνωστό μαγαζί της Τηλεφόρου Αλεξάνδρας που έκανε εμφανίσεις. Στον Παραόντα. Στον Παραόντα, ακριβώς που και ήταν. Εγώ τον είδα και εκεί. Μάλιστα, απίστευτος. Είχαμε πάει 2-3 φορές και είχαμε πάει και στο Μαριχουάνα Στοπ. Στο οποίο Μαριχουάνα Στοπ, παιδιά, έβγαινε ο Τόλης Βοσκόπουλος και ένα ολόκληρο το θέατρο σηκωνόταν όρθιο και χειροκροτούσε για 10 λεπτά αυτόν τον άνθρωπο που άνοιγε το στόμα του για να πει μία νότα και ανατρίχιαζε σε ολόκληρο. Δεν ήταν σοκ η φωνή του. Ήταν απίστευτος. Θέλω να πω κι εγώ ότι επειδή ήμουν στο Μαριχουάνα Στοπ και συνεργάστηκα με τον Τόλη Βοσκόπουλο, ήταν. Πες μας, Άρη, πώς ήταν. Δεν ήταν μόνο κύριος με τις γυναίκες, ήταν κύριος γενικά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άκρος επαγγελματίας. Ήταν τρομερός επαγγελματίας. Μεγάλο σχολείο για εσάς. Τρελό σχολείο. Έβλεπες έναν άνθρωπο με απίστευτη δύναμη ψυχής, γιατί ήταν και σε μεγάλη ηλικία, δεν ήταν φουλ ακμαίος, αλλά έβγαινε στη σκηνή, άνοιγε το στόμα του και όντως όλος ο κόσμος και στο κοινό, αλλά και εμείς που ήμασταν. Εσείς πάνω στη σκηνή, το θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω. Ήμασταν με ανοιχτό το στόμα, δεν υπήρχε ο άνοιγμα. 10 λεπτά χειροκρότημα, 10 λεπτά συγκίνηση, 10 λεπτά ρίγη. Ανατριχύλα σε όλο τον κόσμο και στους ανθρώπους που ήταν στη σκηνή μαζί του και τον βλέπατε κάθε φορά που παίζατε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Η αγάπη του κόσμου ήταν απίστευτη, αλλά και στο backstage του θεάτρου μιλούσε με όλους, ήταν πάρα πολύ φιλικός, ήταν πάρα πολύ ευπρόσδεκτος. Έμεινε αυτόγραφο, φωτογραφίζοντας, ήτανε, πριν το κορονοϊό που, τότε που το καλά, τότε ήταν πριν το ναι, αλλά πάντα δεν. Και αυτό δεν ξέρω, Άρη μου, αυτό το οποίο είχα ακούσει ήταν πολύ δοτικός με τους νέους καλλιτέχνες. Πάρα πολύ. Συμβουλές, να συμβουλέψει. Και σε μένα, να βοηθήσει. Και σε μένα τον ίδιο. Δηλαδή, το λέω και από προσωπική εμπειρία. Πάρα πολύ. Είχαμε κάτσει και μιλούσαμε ένα 20 λεπτό μια φορά και μου έλεγε συμβουλές, μου έλεγε πράγματα. Ήταν απίστευτος άνθρωπος. Πολύ όμορφος ψυχικά. Πάρα όμορφος άνθρωπος. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Και με τον. Αυτό είναι, παιδιά. Το Μαριχουάνα Στοπ δεν είναι. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε πάει πρώτη φορά για αναπνευστικό πρόβλημα δύσπνοια 6/5 τώρα. Ξέρεις, μέσα στα τελευταία χρόνια, πάλι. Στο 251, ναι, το νοσοκομείο της αεροπορίας, τα τελευταία χρόνια ακούγαμε μερικές φορές ότι ταλαιπωρείται από διάφορα προβλήματα, αλλά ευτυχώς πάντα τα ξεπερνούσε και στεκόταν όρθιος, γιατί το πάθος και η αγάπη του για τη ζωή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γρηγόρη Πιθικότσι από τις τελευταίες συνεργασίες του αείμνηστου πια Τόλη Βοσκόπουλου. Κύριε Πιθικότσι, καλημέρα. Καλημέρα σας, αλλά δεν είναι καλή αυτή η μέρα. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι καθόλου καλή αυτή η μέρα. Μπορώ να σας πω πολύ ειλικρινά και από καρδιάς ότι έχω να νιώσω έτσι από τότε που έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή. Ο Τόλης δεν ήταν, τι είπα να πει, κύριος. Το κύριος είναι πολύ λίγο. Ένας τόσο γλυκός άνθρωπος. Ένας τόσο ζεστός άνθρωπος.
ένας δοτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος χορτασμένος, ένας άνθρωπος που περάσαμε μοναδικά. Είχα την τιμή και την τύχη να είμαι κοντά του στις τελευταίες μας εμφανίσεις λίγο πριν την καραντίνα στον Παραόντα. Δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεχάσω τίποτα από τις στιγμές μας, πώς με αγκάλιασε, τις συζητήσεις μας. Ένας άνθρωπος που με το χαρακτήρα του και με τη φωνή του σφράγισε το ελληνικό τραγούδι, αλλά να μην μείνουμε ποτέ στον Τόλι σαν καλλιτέχνη. Το ποιος είναι ο Τόλις το γνωρίζουν όλοι. Και το τι άφησε και το πόσο αγαπήθηκε. Ας μείνουμε στον Τόλι άνθρωπο και ας παραδειγματιστούμε όλοι από το χαρακτήρα του, από τον Τόλι σαν συνάδελφο, από τον Τόλι σαν άνθρωπο, από τον Τόλι σαν πατέρα, από τον Τόλι σαν σύντροφο. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Κύριε Πιθηκότσι, το μάθατε τώρα κι εσείς όπως και εμείς. Δυστυχώς πριν λίγο, με το που ξύπνησα, δεν ήθελα να το πιστέψω και δυστυχώς ήταν αλήθεια. Όταν είσαι από μία, Γρηγόρη μου, μία οικογένεια που είχες και εσύ έναν ογκόλιθο της μουσικής κοντά σου. Πρέπει να σας πω ότι ο Τόλης ήταν, δεν ήταν απλά φίλοι με τον συγχωρημένο τον πατέρα μου, τον Γρηγόρη, ήταν αδέρφια. Ναι, πολύ κοντά. Οικογένεια. Ήταν κάθε μέρα μαζί, ήταν παραπάνω από φίλοι. Μεγάλωσα από παιδί, θυμάμαι ότι ο Τόλης ο συγχωρημένος ερχόταν από το σχολείο και έπαιρνε την Τζορντίνα τότε που ήταν με τη Μαρινέλα και ο πατέρας μου έπαιρνε εμένα και μετά πηγαίναμε και τρώγαμε, δηλαδή από παιδάκια. Από παιδάκι τον θυμάμαι τον Τόλη και από παιδάκι θυμάμαι πόσο τον αγαπούσε και την εκτιμούσε ο πατέρας μου. Και σαν αρσενικό και σαν άντρα και σαν άνθρωπο. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Φεύγουν οι αναντικατάστατοι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν καλύπτονται αυτά τα κενά. Και ένα κενό που δεν αναπληρώνεται με τίποτα το συγκεκριμένο κενό. Αλήθεια. Ο πιο γλυκός άνθρωπος. Ο πιο καλός άντρας. Αυτό είναι ξέρετε, έτσι όντως όμως, δεν το λέμε. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, κύριε Πιθηκότση, που λέτε ο πιο ωραίος, ο πιο καλός άντρας. Δεν το λέγανε μόνο οι γυναίκες, το λέγανε και οι άντρες που συνεργαζόταν μαζί του. Μα είναι αλήθεια. Δεν είχαν ποτέ κανέναν ανταγωνισμό. Πάντα αυτό θα έδινε τις συμβουλές, θα βοηθούσε, ακόμα και δουλειές έδινε που είχε όλες τις δουλειές, θα βοηθούσε τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Πολύ δεν έκανε τα σταριλίκια στη Μαρκίζα, τίποτα. Πολύ χορτασμένος άνθρωπος, αυτό. Πολύ χορτασμένος. Είναι η πιο ωραία λέξη που νομίζω μπορούμε να πούμε για αυτόν τον άρχοντα του ελληνικού τραγουδιού, χορτασμένος. Είναι... Δεν ξέρω τι να πω, κουράγιο στην οικογένειά του, ξέρω πόσο δύσκολες είναι αυτές τις στιγμές, στην Άτζελα, στο Μαράκι. Καλό κουράγιο για καλή δύναμη. Είναι δύσκολα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτή τη στιγμή. Τη Μαρία την γνώρισα φέτος, έτσι, μια νεαρή ηθοποιός που μπαίνει τώρα στα πρώτα βήματα. Είχαμε δει και ένα βίντεο που τραγουδούσε με τον πατέρα της. Αν μπορούμε να το βρούμε, να το δούμε. Πολύ που είχε πάει κορίτσι να τον ακούσει και τραγουδούσαν μαζί. Ναι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Γιώργο το Βάλαρη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε στην πρόταση στον Τόλι Βοσκόπουλο να συνεργαστείτε στο Marijuana Stop και εκείνος ανταποκρίθηκε. Και αυτή η προσθήκη, δεν σου κρύβω ότι μας είχε κάνει όλους μια γλυκιά εντύπωση. Γιατί καταφέρατε να κάνετε μια σύμπραξη επί σκηνής, η οποία έμεινε στην ιστορία. Η δική σου εμπειρία με αυτόν τον άνθρωπο, η δική σου σχέση, η δική σου συνεργασία, πες μας πώς ήταν. Το πληροφορήθηκα λίγο πρόσφατα, οπότε θα με ακούσετε ιδιαίτερα. Φορτισμένο λογικό. Γιατί θα είναι πάντα μαζί μας, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας άγγελος. Είχα τη χαρά να συνομιλήσω και πριν από λίγες ημέρες για τη γιορτή του. Παντέρα του ευχήθηκα, μου το σήκωνε πάντα, με αγαπούσε πάρα πολύ. Και έχω αυτή την τελευταία έτσι, ανάμνηση της φωνής του. Ένας τόσο δοτικός, σπουδαίος άνθρωπος, καλλιτέχνης που μας αγκάλιασε και με αγκάλιασε προσωπικά τόσο πολύ.
πραγματικά έχουν περάσει 2 χρόνια από αυτή τη συνεργασία μας και όλοι μας συζητάμε πάντα, όλοι οι συνεργάτες σε αυτή την παράσταση, πόσο υπέροχα περάσαμε, πόσο μας αγκάλιασε με τις φτερούγες του αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν τόσο ζεστός με όλους, τόσο με την νέα γενιά να μας βοηθήσει, να είναι δίπλα μας, τα δύσκολα να μας συμπαρασταθεί, γιατί περάσαμε και δύσκολες στιγμές. Αυτή η λατρεία που του έχει ο κόσμος ήταν κάτι συνταρακτικό και μας έκανε τόσο, ήταν τόσο σπουδαίο δώρο που το ζήσαμε αυτό. Μεγάλο δώρο. Δεν είναι λόγια, ξέρετε, που όταν φεύγει ένας άνθρωπος θα λέει κανείς. Είναι μια πραγματικότητα για τον Ντόλι το πόσο μεγαλείο είχε, και αυτό τον έκανε και τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη. Ήσουν προνομιούχος, Γιώργο μου, που... Ευχαριστώ τον Θεό που για αυτό το δώρο τον ευχαριστούσα από τότε. Συνεργάστηκες μαζί του ακριβώς. Αυτές τις στιγμές που ζήσαμε με ουρές να κλείνει η Ιερά Οδός και μέσα ο κόσμος να χειροκροτεί και να έχουμε και αυτή τη χαρά να τον κρατάμε χέρι με χέρι και να βγαίνουμε στη σκηνή. Αυτό λέγαμε και πριν από λίγο, μιλάγαμε με την Τωρέτα, λέγαμε μαζί, γιατί είχαμε πολύ πολύ ιδιαίτερη. Και ξέρεις, Γιώργο, αισθάνομαι ότι το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται και από την επιλογή του και την απόφασή του να συμμετάσχει σε μια παράσταση με πιο νέους ανθρώπους, στην αναβίωση μιας παράστασης, μιας ταινίας που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και το να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος κοντά σε νέους ανθρώπους που κάνουν αυτό το βήμα και αυτή την προσπάθεια, θέλει τεράστιο μεγαλείο ψυχής για να το κάνεις. Δεν το κάνουν πολλοί. Έχουμε και δημόσια την αγάπη μου και το κουράγιο μου, το συλληπιτήριο μου στην Άντζελα, την λατρεμένη μου, και στην Μαρία, το κοριτσάκι του. Πόσο το αγαπάει αυτό το κοριτσάκι, πόσο. Δύναμη πολύ και κουράγιο. Πραγματικά εύχομαι, θα τον θυμόμαστε όλοι, θα τον θυμόμαστε για πάντα. Θα σας αφήσω γιατί... Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και μια άλλη αγαπημένη ηθοποιό, τη Μαρία Ιωαννίδου, με την οποία ο Τόλης Βοσκόπουλος συνεργάστηκε πολλές φορές στο παρελθόν, μια αγαπημένη του φίλη. Κυρία Ιωαννίδου, καλημέρα. Καλημέρα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, αν είναι για μας, πόσο μάλλον να είναι... Δεν το πιστεύω αυτό που σημαίνει. Πώς το μάθατε, κύριε Ιωαννίδου, ναι, σας ακούμε. Από πού το πληροφορηθήκατε, το μάθατε κι εσείς? Από σας. Είναι συγκλονιστικό. Είστε πολύ φορτισμένοι, είναι λογικό. Συγγνώμη... Όχι. Συγγνώμη που με ακούτε έτσι, αλλά μιλάμε ότι εγώ γνώρισα τον Ντόλι χρόνια πίσω, στην πρώτη παράσταση που έγινε τότε για τη Μαριχουάνα. Ζήσαμε θεϊκές στιγμές μαζί. Ήταν συγκλονιστικός ο Ντόλις. Γέμιζε όλη η Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να έρθει να δει τον Ντόλι Βοσκόπουλο, αυτόν τον ερωτικό, το μελωδικό, τον όμορφο Ντόλι Βοσκόπουλο. Είχαμε και πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Μου είχε χαρίσει τότε ένα... Ήταν πολύ γλυκός, πολύ τυφερός, πολύ γενναιόδωρος με τις γυναίκες. Είχε χάρισει το σκυλάκι μου και έκλαιγα. Και μου χάρισε ένα σκυλάκι, ένα κανείς, και το είχα... Το είχα 15 χρόνια, το είχα. Τον αγαπούσα πολύ τον Ντόλι. Ήταν εξαιρετικός, ήταν ξεχωριστός, ήταν μοναδικός. Και δεν είναι λόγια αυτά που λέγονται τώρα. Είναι λόγια για πάντα. Εγώ, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας μου, της ιστορίας μου, της πορείας μου. Γιατί καταλαβαίνετε, ήμουνα κι εγώ πολύ νεαρή τότε που ξεκινούσαμε το Σιληρό. Είμαστε πάνω κάτω στα Καμαρίνια. Πολύ μεγάλη σχέση. Συνεργαστήκατε και σε αυτό το Μαριχουάνα. Μας έφερε εκ νέου μαζί. Δηλαδή, πριν από ένα χρόνο είμαστε μαζί. Ελένη, συγγνώμη, δεν ακούω.
Όχι, όχι, δεν πειράζει. Λέω, συνεργαστήκατε και σε αυτή την τελευταία παράσταση πριν από δύο. Βέβαια. Και όποτε έβγαινε, εγώ έκλαιγα. Και όποτε έβγαινε, φώναζε πάνω στη σκηνή live ζωντανά και φώναζε «Μαρία, Μαρία, Μαρία». Και μου πιένε το χέρι πάνω στη σκηνή. Ήταν τόσο τρυφερά όλα αυτά. Είναι ένα κενό που δεν θα συμπληρωθεί. Δεν μπορείτε δεν θα να φανταστείτε ποτέ. Αυτή τη στιγμή τι χάνω. Χάνω ένα μέλος από την οικογένειά μου, πραγματικά. Καταλαβαίνω και τη φόρτισή σας και το συναισθηματικό πόνο και όλο αυτό που Μαρία μπορεί μου, να... και εσύ και όλη η Ελλάδα. Τον αγαπούσα τον Ντόλι, τον αγαπούσα. Μου θύμιζε τόσα πολλά. Είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Είχε γνωρίσει... Είναι πολύ συγκινημένη. Πάρα πολύ συγκινημένη. Όλο αυτό το μεγαλείο που ζήσαμε τώρα με τη μαριχουάνα πριν από ένα χρόνο, πιστέψω ξαφνικά, δεν το περίμενα και επρόκειτο να συνεργαστούμε ξανά, είχε πει ο Γιώργος ο Βάλαρης το Σεπτέμβρη στο πεδίο του Άρεος, να επαναλάβουμε για ένα μήνα τη μαριχουάνα. Δυστυχώς δεν είμαστε τυχεροί να ξαναζήσουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή και τη μεγάλη συνύπαρξη και αισθάνομαι ότι... Η σπουδαιότητα αυτού του ανθρώπου είχε να κάνει όχι μόνο από την πρίκα που έχει αφήσει πίσω του, δηλαδή τραγούδια, παραστάσεις, ταινίες, αλλά και το ότι πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτόν τον άνθρωπο καλλιτεχνικά, δηλαδή βλέποντας ότι ακόμα και άνθρωποι που είναι τώρα 20 χρονών, 25, γνωρίζουν τα τραγούδια του, υποκλίνονται στο μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Καταλαβαίνεις ότι ήταν μια ολόκληρη ιστορία. Δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος που έβγαλε επιτυχίες, τραγούδισε επιτυχίες και τελείωσε όλο αυτό, ολοκληρώθηκε. Αφήνει μια παρακαταθήκη και μια πρίκα πάρα πολύ μεγάλη για όλες τις υπόλοιπες γενιές. Και ευτυχώς που ήταν ενεργός και μέχρι πριν από ένα χρόνο και μπόρεσαν πραγματικά, γιατί άλλοι καλλιτέχνες κοντά στο Βελινεκές του αποσύρθηκαν νωρίς, έφυγαν πολύ νωρίς. Είχε ένα πάθος για τη ζωή ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε πάθος για τη ζωή, είχε πάθος για τη δουλειά του. Αγαπούσε αυτό που έκανε, φαινότανε. Μέχρι τέλους. Ανέβαινε στη σκηνή και έπαιρνε ζωή και δεν ξέρω, κυρία Ιωαννίδου, θυμάμαι ότι πριν ξεκινήσατε τις πρόβες για το μαριχουάνα, είχε κάποιες αδιαθεσίες, δεν ένιωθε καλά. Είχε νοσηλευτεί και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επέστρεψε και μετά ήρθε με πολύ φορά. Ήθελε πάρα πολύ να ανεβεί αυτό το θεατρικό έργο. Πολύ, πολύ. Ναι, ναι. Ήθελε πολύ, το χαιρότανε πολύ, το αγαπούσε πολύ, ήταν ευτυχισμένος. Και είχε σχέδια, μου έλεγε, γιατί μιλούσαμε όποτε μπορούσαμε, ότι θέλω να παίξω τώρα. Θέλω να παίξω κάτι, σαν ηθοποιός δηλαδή. Θέλω να παίξω κάτι στο θέατρο. Δηλαδή είχε σχέδια ο Τόλης. Τι να πω... Δεν υπάρχουν λόγια αυτές τις στιγμές. Όχι. Και το συνέστημα καλύπτει κάθε λέξη. Ναι. Ειλικρινά πονάω πολύ, ειλικρινά ματώνω, φεύγουν όλα τα σημαντικά, τόσο σημαντικά άνθρωποι, όχι δεν υπάρχουν άλλα, αλλά τόσο σημαντικά. Παιδιά, πώς να το κάνουμε, είναι η ιστορία μας, είναι η κουλτούρα του τόπου. Τεράστιο κεφάλαιο. Να το τιμήσει η πολιτεία, αυτό θέλω. Τεράστιο κεφάλαιο. Μαρία μου, γλυκιά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ελένη μου, σας φιλώ και... Θα τον αγαπάμε πάντα. Όλοι. Και στη γυναίκα του... και στην Άντζελα, την αγάπη μου και τη συμπαράστασή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους. Γεια σου, Άρη μου. Σε καλά. Γεια σου. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως. Το μαχαίρι έσταζε μέλι η μαχαιριά. Ουράγιο φίλε, πολύτιμη ζωή σου λέω είναι... Αυτό που συζητάμε είναι τον απρόσμενο θάνατο του, έφυγε από τη ζωή, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο πρίγκιπας του
ελληνικού τραγουδιού που λατρεύτηκε όντως αθεώς, που οι επιτυχίες του θα μας συντροφεύουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Δυστυχώς και εμείς ενημερωθήκαμε πριν από λίγο για την τραγική αυτή είδηση που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τη σύζυγό του, την κόρη του, Μαρία. Οι στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολες για τους οικείους του και για όλο τον κόσμο που αγάπησε αυτόν τον άνθρωπο. Και όλους όσοι πήραν κάτι από αυτόν, ένα άγγιγμα, λιθαράκι, ένα τραγούδι, μία συνεργασία. Είδαμε πριν την Μαρία Ιωνίδου, 50 χρόνια και πλέον από το πρώτο Marijuana Stop. Ανθρώπους που είτε σε αυτή τη τεράστια διαδρομή στάθηκαν κοντά του, στο πλευρό του, ευεργετήθηκαν από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Είδαμε τι μας είπε και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο οποίος ο γιος του μέγιστου Γρηγόρη Μπιθικότση. Κάνανε και τις τελευταίες συνεργασίες, το εμφανιζόντουσαν μαζί. Βέβαια. Μια μεγάλη, πλούσια καριέρα, πλούσια ζωή. Από ό,τι διαβάζουμε τώρα στο ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ταλαιπωρούνταν από χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα. Μάλιστα, την περίοδο του κορονοϊού και της καραντίνας, ο ίδιος έμεινε κλεισμένος στο σπίτι για προληπτικούς λόγους, γιατί έπρεπε να είναι προσεκτικός. Δυστυχώς, αυτή τη μάχη, την τελευταία, σε αυτήν τη μάχη δεν βγήκε νικητής. Και έτσι θρηνεί σήμερα όλη η Ελλάδα την απώλεια του Άρχοντα, του ελληνικού πενταγράμμου, του θεάτρου και της τηλεόρασης και τον βλέπει στα πλάνα. Είναι διανόητο, θα μας πάρει καιρό να και δεν πιστέψουμε. Πιστεύεις. Να όχι. Πιστέψουμε, είναι τώρα πολύ φρέσκο, αλλά νομίζω θα πάρει μέρες, μήνες να πούμε ότι έφυγε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι διανόητο. Διάβαζε, ας πούμε, κατά διαστήματα, νοσηλεύεται και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Και πάντα έτσι μέσα σου ήταν σαν να ήξερες ότι θα τα καταφέρει και ότι θα βγει νικητής. Όπως και έκανε. Ήταν ένα από το πάθος του για τη ζωή, από την αγάπη του για τη δουλειά του, αγαπούσε από την αγάπη του για τους ανθρώπους. Πολύ αγαπούσε τη ζωή. Ένας άνθρωπος με όλα κεφαλαία, παιδιά. Και με όσοι, όλα κεφαλαία. Όσοι βρέθηκαν κοντά του έχουν να λένε αυτά τα πράγματα, το πόσο πολλά τους έδωσε, το πόσο πολύ τους αγκάλιασε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στην κορυφή πολλές δεκαετίες. Έβαλε έναν ογκόλυθο στο ελληνικό τραγούδι με αυτά ξέρεις, που άφησε ηχογραφημένα και αυτά που έγραψε. Νότι Σπαγιανάκη, παιδιά, έδωσε τραγούδι. Στον Αντώνη Ρέμο. Δεν είχαν τραγουδήσει στο Ρέμο, βέβαια. Έδωσε τραγούδι. Δεν είναι αυτό που λέμε και καμιά φορά φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή και όλοι πλέκουμε εγκόμια και λέμε διθυραμβικά σχόλια. Γι' αυτόν τον άνθρωπο και όσο ήταν εν ζωή, όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα. Αληθινά μιλούσαν όλοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Λεμπέση, έναν άνθρωπο που συνεργάστηκε με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Γιώργο, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Είμαι πολύ στεναχωρημένος, καταλαβαίνετε, είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ήταν ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, ήταν ο φίλος μου, τα λέγαμε συχνά. Τι να πω, ρε παιδιά, από τη μία σκέφτομαι ότι οι θρύλοι δεν φεύγουν ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό. Το γεγονός. Απ' την άλλη, εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια. Εσύ είχες την τύχη πριν 20 χρόνια να σε αγκαλιάσει ο Τόλης. Εσύ ήσουν νέος καλλιτέχνης, νομίζω ήσουν στη δισκογραφία 1-2 χρόνια. Σε αγκάλιασε ο Τόλης Βοσκόπουλος και κάνατε μαζί ένα τραγούδι το οποίο δεν το έκανε τότε για πολλούς. Δεν θα το έκανε για πολλούς και είχατε συνδεθεί πάρα πολύ. Θα σας πω, σκέφτομαι το πώς έγινε αυτό το τραγούδι και ανατριχιάζω. Πραγματικά, όταν τον πήρα, πίστευα ότι όταν τον πήρα τηλέφωνο για να κάνουμε το τραγούδι τότε, πίστευα ότι δεν είχα καμία ελπίδα, παρότι ξέρω ότι με αγαπούσε πάρα πολύ. Όμως, επειδή δεν είχε κάνει ποτέ στην καριέρα του αντρικό ντουέτο μέχρι τότε, έλεγα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αρνητική απάντηση. Τον κάλεσα λοιπόν στο τηλέφωνο και γυρνάει και μου λέει «Αγοράκι μου, εγώ είσαι να σ' αγαπάω». Και όταν αγαπάω το δείχνω με πράξεις. Θα το κάνουμε το ντουέτο. Πριν καν το ακούσει. Καταλαβαίνετε, από τότε εγώ άλλαξε όλη μου η ζωή, άλλαξε όλη μου η καριέρα και βέβαια οι συμβουλές που μου έχει δώσει ατελείωτες ώρες όταν... Γιώργο, πες μας μερικές του... από τις συμβουλές που μοιράστηκε μαζί σου. Εντάξει, ο Τόλης ήταν ψυχάρα, ήταν αυθεντικός, ήταν άρχοντα σε όλα του. Και η εμπειρία του βέβαια ήταν τεράστια. Ήξερε το πώς να χειριστεί το κάθε τι και κάθε τι που σου έλεγε ήταν ένα μάθημα.
Ποια συμβουλή εγώ του είχα, ξεχάσεις είχα την ποτέ. Τύχη, είχα την τύχη να τον ζήσω πάρα μα πάρα πολύ και on stage και βέβαια κυρίως κάτω από τη σκηνή. Γι' αυτό και τον ονομάζω καλλιτεχνικό μου πατέρα. Ποια συμβουλή του δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Να είσαι πάντα ο αληθινός, να είσαι ο εαυτός σου και ο κόσμος αυτό πάντα θα το αναγνωρίζει και θα το βλέπει και θα πηγαίνεις καλά. Μόνο αν είσαι αληθινός μπορείς να έχεις διάρκεια. Γιώργο, φαντάζομαι ότι όταν πήγατε να γράψετε το τραγούδι αυτό, το ντουέτο σας, το οποίο αγαπήθηκε και πάρα πολύ από τον κόσμο, το δέος που θα ένιωθες μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο καλλιτέχνη, σε ένα τόσο μεγάλο άνθρωπο, στο θρύλο του ελληνικού τραγουδιού. Θέλεις να μου πεις λίγο, να μοιραστείς μαζί μας εκείνα σου τα συναισθήματα, πώς ήταν για ένα παιδί, ας πούμε, γιατί ήσουν σε μικρή ηλικία, αν δεν κάνω λάθος. Παιδί ήταν, ναι. Με Φίβο και το Λιμοσκόπουλο. Πώς τον συνάντησες, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που ένιωσες όταν τον είδες, πώς εκείνος σε αντιμετώπισε. Θυμάμαι πόσο ανυπομονούσαμε με το Φίβο για να έρθει στο στούντιο. Το περιμέναμε σαν τρελή και όταν ήρθε, πραγματικά one take το είπε το κομμάτι, δηλαδή με τη μία και πήρανε και τύχη ψυχή. Και είναι αυτό που ακούτε με τη μία. Αυτό το τραγούδι που ακούτε το είπε κατευθείαν με το που μπήκε στο στούντιο με τη μία. Και πραγματικά ήταν τόσο δοτικός, τόσο δηλαδή... Δεν ξέρω, ρε παιδιά, είμαι και εγώ λίγο... Είσαι φορτισμένος, λέει. Εγώ σας είχα δει, Γιώργο μου, καλημέρα, Τζορτζέλα είμαι, σας είχα δει όταν τραγουδούσατε το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήσασταν, στα Αστέρια, δεν ξέρω πού μαζί ήσασταν, μαζί με τον Τόλι Κόπουλο, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί, ποιο νυχτερινό. Και αυτό το οποίο μου είχε κάνει τότε εντύπωση και το είχε σχολιάσει πολύ κόσμος, πώς ο Τόλις Βοσκόπουλος έβγαινε με σένα στη σκηνή και γινόταν χαμός με σένα και αυτό το χαιρότανε. Δεν είχε, ρε παιδί μου, έναν ενδιασμό που έβλεπες ένα νέο καλλιτέχνη δίπλα με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Δεν ξέρω, αυτό το εισέπρατες, ότι ήταν ένας ακομπλεξάριστος καλλιτέχνης και αυτής της κατηγορίας, ένα στάρ. Τι να σας πω, ρε παιδιά, όταν ένας καλλιτέχνης είναι πολλές δεκαετίες καλλιτέχνης και συνεργάζεται με ένα νέο παιδί και του δίνει τα πάντα και κάποια στιγμή θυμάμαι, για να καταλάβετε χαρακτηριστικά το χαρακτήρα του, δηλαδή κάποια στιγμή τραγουδούσε πρώτο πρόγραμμα και τελειώνει το πρώτο πρόγραμμα και είναι να ανέβω εγώ ακριβώς μετά τον Τόλι για να κάνω λαϊκό, ας πούμε, πρόγραμμα. Και κατεβαίνει, εγώ τότε είχα μόλις ένα δίσκο. Κατεβαίνει από τη σκηνή και μου λέει, Γιώκα μου, χίλια συγγνώμη. Λέω, τι έγινε, πατερούλη, άρχοντα, τι έπαθες. Μου λέει, είπα μισό τραγούδι παραπάνω, άλλη φορά θα προσπαθήσω να την ενημερώνω. Ποβερό. Όταν γίνεται αυτό από τον Τόλι Βοσκόπουλο, καταλαβαίνετε πόσο πολύ σεβότανε και βοηθούσε όλο τον κόσμο και τα νέα παιδιά. Αυτό. Από τους λίγους. Πολύ λίγους. Από τους λίγους εναπομείναντες. Δεν είναι τυχαίο όλη αυτή η αγάπη που έχει εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια και έχει ζήσει βέβαια και 10 ζωές. Και Γιώργο, και όλη αυτή η επιτυχία επί σειρά δεκαετιών. Γιατί αυτό δεν είναι τυχαίο. Όταν ένας άνθρωπος για 40-50 χρόνια είναι στην κορυφή, λατρεύεται από τον κόσμο, ακολουθείται από τον κόσμο, κάνει πλούσιο το ελληνικό τραγούδι, κάνει πλούσιο το θέατρο, όπου εμφανίζεται, οι εμφανίσεις του όλες είναι sold out. Όλες, όλα. Όλα, όλες. Όπου, από νυχτερινά μαγαζιά, θέατρα μέχρι συναυλίες. Κινηματογράφη. Ουρές, τα τραγούδια που έκανε επιτυχίες. Αυτό όλο δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Αυτό δείχνει ένα άστρο που είχε αυτός ο άνθρωπος και η αλήθεια είναι ότι από σήμερα είναι φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι. Σωστά. Τι να πω, εύχομαι στην Άντζελα και στο Μαράκι, στην οικογένειά του να... Τι να πω τώρα, κουράγιο και... Να έχουν δύναμη και κουράγιο. Να έχουν δύναμη και κουράγιο.
και πιστεύω ότι θα μας συντροφεύει για πάρα πάρα πολλά χρόνια ακόμα μέσα από τα τραγούδια του. Αυτό είναι σίγουρο. Και να είναι και οι επόμενες γενιές. Δεν θα ξεχάσω σίγουρα όλες αυτές τις στιγμές, τις φιλικές, τις καθημερινές πάνω απ' όλα που είχαμε. Να χαίρεσαι που τις έζησες, Γιώργο μου, γιατί και τις αξιοποίησες κιόλας. Είναι μια 20ετία. Ήσουν τυχερός γιατί, όπως είπες και εσύ, κανένα άλλο αντρικό ντουέτο δεν είχε κάνει αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης και σου έδωσε εσένα αυτό το φως. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν θα σταματήσω να τον ευχαριστώ για πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι σοκαρισμένος όλος ο κόσμος. Άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του, άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν ποτέ, αλλά τον γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια του και μέσα από τη δουλειά του. Και πιστεύω ότι είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος και οι επόμενες γενιές ακόμα θα έχουν την τύχη να ακούσουν τα τραγούδια του, να μάθουν για αυτό που άφησε πίσω του. Να πούμε για την απλότητά του. Mm-hmm. Η κουβέντα που είπε ο Γιώργος ο Λεμπέσης, Γιώκα μου, συγγνώμη για αυτό που σου έκανα. Μισή ώρα παραπάνω τραγούδι. Μισό τραγούδι. 1,5 λεπτό. Μιλάμε, είναι απερίγραπτο, δεν λέγεται, από έναν τιτάνα της μουσικής. Άλλο στη θέση του δεν θα αναφερόταν καν σε αυτό. Απλά θα έβγαινε από τη σκηνή και θα πήγαινε στο καμαρίνι. Παιδιά, θεωρεί δικαίωμά του. Να πει όσα τραγούδια θέλει. Είμαι ο Τόλης Βασκόπουλος και λέω όσα τραγούδια θέλει. Και ποιος θα του πει όχι. Πάντως τότε αυτό που είπα στο Γιώργο μας είχε κάνει εντύπωση σε όλη την παρέα και σε όλο το μαγαζί που βγαίνα στη σκηνή και τον έπαιρνε τον Γιώργο από το χέρι και τον έβαζε μπροστά. Να τραγουδάει, να φαίνεται παιδιά ο Γιώργος. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα και είχε δίπλα το Βοσκόπουλο. Ποιος θα το έκανε αυτό? Και όλοι μιλάμε για καλλιτεχνικό ήθος ο Βοσκόπουλος, γιατί αυτό που είπες και εσύ, Ελένη μου, πολύ λίγοι καλλιτέχνες. Πολύ λίγοι. Κακώς, πολύ λίγοι καλλιτέχνες, για τους Έλληνες μιλάμε, έχουν το ήθος του Βοσκόπουλου. Ακούς ιστορίες καμιά φορά από πιο καινούριους ανθρώπους στο καλλιτεχνικό στερέωμα για καυγάδες, τραγούδια, yeah. Πόση ώρα τραγούδησες, μου χαμηλώσες τον ήχο. Και το μεγαλείο του ανθρώπου φαίνεται τελικά σε όλα αυτά. Είναι ένα παζλ πραγμάτων ένας άνθρωπος. Δεν είναι μόνο ένα, δεν είναι η επιτυχία που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Και ήταν ταπεινός πάντα. Που ήταν ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια. 11 αδερφές. Με φτώχεια, με 11 αδερφές. Και όπως και να το κάνουμε, είχε περάσει αρκετά δύσκολα. Δηλαδή και εκείνα τα χρόνια κιόλας. Και μετά, βέβαια, που ασχολούνταν τότε όλα τα περιοδικά, με ποιον ασχολούνταν? Με τον Βοσκόπουλο και τις σχέσεις για την προσωπική του ζωή. Τα πάντα. Όλα τα περιοδικά εκείνης της εποχής είχαν το Όλη Βοσκόπουλο εξώφυλλο. Ήταν νούμερο ένα στάρ, δεν υπήρχε. Ήταν, ναι, νούμερο ένα. Ρε Τζορτζέλε, εσύ θα ξέρεις, αληθεύει ότι ο πατέρας του έκανε τις 11, πρώτα τα 11 κορίτσια και επέμενε και για αγόρι για να το αφήσει την επιχείρηση. Ναι, ναι. Γεννήθηκε στην Κοκκινιά, στον Πειραιά, το 1940. Σε δύσκολη εποχή πάλι, Και έλεγε πηγαίνω, φτώχεια τότε, μιλάμε ανέχεια κτλ. Και πηγαίνω για το αγόρι, για το αγόρι, για το αγόρι. Και τελευταίος βγήκε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Μια πολύ δεμένη οικογένεια, πάρα πολύ δεμένη οικογένεια. Είχαν βγει παλιότερα και αδερφές του και είχαν μιλήσει. Πόσο τις έχει βοηθήσει και πόσο γαλαντόμος. Και ό,τι λεφτά έπαιρνε, γιατί ποτέ δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Έδινε στους δικούς του. Έδινε στους δικούς του και σε όλο τον κόσμο που είχε ανάγκη και ήξερε. Και δεν ήξερε τα λεφτά. Δηλαδή, του έλεγε, ας πούμε, τότε, το είχε πει σε μια συνέντευξή του σε περιοδικό, το είχα διαβάσει. Αν το είχα διαβάσει, το κλικ, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν δραχμές. Και αν πήγαινε και του έλεγε, ας πούμε, δώσουμε 100.000 δραχμές. Ναι, να δώσουμε 100.000 δραχμές. Μια περιουσία. Τώρα είναι σαν να έρθει κάποιο να σου πει, δώσουμε 3.000 ευρώ, ας πούμε. Πάντως ήταν αυτό που λέμε λάτρης των ανθρώπων, αλλά και του γυναικείου φίλου, με έντονη και προσωπική ζωή. Με 4 γάμους ο Τόλης Βοσκόπουλος. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και το ειδήλιο του με τη Δούκισσα, το οποίο είχε μείνει στην ιστορία. Ζωή Λάσκαρη, βέβαια. Είχε γράψει και το τραγούδι το οποίο είχε πάει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το 1971 είχε κάνει τη σύνθεση που βραβεύτηκε με το Γιάννη Βογιατζή που το τραγούδισε «Αδέρφια μου αλήτες πουλιά». Ναι. Και μετά πήγε με το τραγούδι το δικό του και κάτω στο κροατήριο ήταν και η Ζωή Λάσκαρη «Ξανθιά Παναγιά». Αυτό δεν ξανθιά ήταν. Αγαπημένη Παναγιά. Αυτό. Το 1996 παντρεύτηκαν με την Άντζελα Γκερέκου στην Κέρκυρα. Εκεί τους βλέπαμε κάθε Πάσχα, τηρώντας τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου στις Στάμνες, εκεί, το μεγάλο Σάββατο το πρωί. Έχει κάνει μια ανάρτηση η Έλενα Κρήτα, μου λένε από πάνω, ξαναπέσμουν Νεφέλη. Μόλις έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς ο άρχοντας Τόλης Βοσκόπουλος.
Θα το θυμόμαστε με αγάπη και σεβασμό. Αυτή είναι η ανάρτηση. Νομίζω σήμερα όλη μέρα. Όλοι θα ασχοληθούν με αυτό, θα το σχολιάσουν. Θα κατακλειστούν τα social media από αυτή την τρομερή απώλεια και ξαφνική απώλεια. Πολύ ξαφνική. Το περιμέναμε. Την οποία και εμείς μάθαμε μόλις στις 10 το πρωί, χωρίς να γνωρίζουμε καν ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο, ότι ταλαιπωρείται από κάποιο πρόβλημα υγείας. Τίποτα. Πάντως, παιδιά, τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, γιατί λέγαμε για την πολυτάραχη ζωή του. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να είναι πάρα πολλά χρόνια παντρεμένος με την Άντζελα Γκερέκου. Από το 96. Από το 96. Είχαν δουλέψει μαζί και στο θέατρο, θυμάμαι, με το κόκκινο αυτό το κοντό μαλλί ήταν τότε η Άντζελα Γκερέκου. Μου πήγε στο μυαλό η Ζωή Λάσκαρη, που στην κηδεία της Ζωής Λάσκαρη μας είχε κάνει όλους τότε εντύπωση πόσο Τόλης Βοσκόπουλος δεν πήγε. Και είχε πει ότι σε πολύ δικά μου πρόσωπα. Ήταν καλοκαίρι τότε που έφυγε η Ζωή Λάσκαρη, ήταν στην Κέρκυρα ο Τόλης Βοσκόπουλος. Σε πολύ δικά μου πρόσωπα δεν μπορώ, και πρόσωπα αγαπημένα που έχω αγαπήσει στη ζωή μου, όπως έχω αγαπήσει τη Ζωήτσα και την έλεγε πάντα Ζωήτσα, δεν μπορώ να παρευρεθώ. Και δεν είχε πάει. Και μου ήρθε τώρα στο μυαλό αυτό, λέω τώρα έτσι συνειρμικά. Θυμάσαι τη συναυλία το 2013 στο Βεάκιο, το Δημοτικό Θέατρο. Θυμάμαι ότι ήταν sold out, κοσμοσυρωή. Μετά από πολλά χρόνια που εμφανίστηκε εκεί και ήταν όντως κοσμοσυρωή, ο κόσμος γέμισε το Βεάκιο. Ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές εμφανίσεις του Τόλη Βοσκόπουλου. Ζήτησα πριν από τα παιδιά επάνω και την Εφέλη να δούμε αυτό το βίντεο, γιατί το θυμάμαι, νομίζω είναι από πέρυσι, που είναι η κόρη του Μαρία και τραγουδούν μαζί. Για βάλτε μαζί το φωνή. Συγκινητικές στιγμές, από τις πιο συγκινητικές εικόνες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για έναν πατέρα να τραγουδάει στην κόρη του και από μια κόρη να βλέπει τον πατέρα της να της αφιερώνει τέτοια όμορφα λόγια στα τραγούδια του. Να σας πω ότι η Μαρία δεν έχασε παράσταση στο Μαριχουάνα Στοπ. Ήτανε κάθε φορά εκεί. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν πολύ... Έδειχνε πόσο καλή σχέση. Ήταν πίσω, Άρη. Ήταν πίσω, ήταν στο καμαρίνι του όση ώρα δεν ήταν στη σκηνή ο Τόλης. Και όταν έβγαινε στη σκηνή, ήταν ή εκεί δίπλα στη σκηνή στο backstage, ή πήγαινε και πολλές φορές να κάτσει σε κάποια θέση εκεί μπροστά για να τον δει. Έχει αλλά πάρει το φορητικό φορά... του χάρισμα, το φορητικό του ταλέντο σας. Δεν την έχω ακούσει, δεν την άκουσα ποτέ. Πάντως έχει πάρει. Πολύ συμπαθής. Έχει πάρει αυτή την γλυκύτητα. Έχει πάρει φοβερή γλυκύτητα και μοιάζει. Μοιάζει. Πολύ είναι πολύ ένα πολύ σεμνό μοιάζει. Παιδί. Εγώ σας είπα φέτος τη γνώση γιατί είχε έρθει στο Φλερτ να κάνουμε μία συνέντευξη. Το πρώτο γυρίσματα που έκανε για ένα σύριαλ τη ΕΡΤ. Λαμπρούκο μου, συγγνώμη, να βάλουμε μια άνω τελεία, σε παρακαλώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Ζωζό Σαμπουτζάκη. Κυρία Σαμπουτζάκη, δυστυχώς ήταν άσχημο αυτό το πρωινό της Δευτέρας. Ναι, παρόλο και ήταν άρρωστος πολύ καιρό, νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο η γυναίκα του, η οποία είναι ηρωίδα, πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος, τον πρόσεξε, τον κοίταξε. Και αν μέχρι τώρα έζησε, νομίζω ότι ήταν αιτία η γυναίκα του. Λυπάμαι πάρα πολύ, 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 πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχανε μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη με την κυρία Κερέκου, κυρία Σαμπουτζάκη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω, λυπάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν είμαι σε κατάσταση, συγγνώμη, δεν είμαι τόσο καλά. Όχι, είναι απολύτως σεβαστό. Και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.
Τώρα... Πάντως, παιδιά, επειδή τα παιδιά επάνω προσπαθούν να έρθουμε σε επικοινωνία με ανθρώπους που συνεργάστηκαν. Είναι και δύσκολο και περίεργο και απότομο. Είναι όλοι συγκλονισμένοι. Και το μαθαίνουν από εμάς, παιδιά. Είναι πολύ τώρα. Δύσκολο, παιδιά. Οι περισσότεροι το μάθανε από την τηλεόραση. Είναι όλοι συγκλονισμένοι και είναι απολύτως λογικό. Ένας πολύ φίλος μόλις μου είπε ότι ένα μήνα ήταν στην εντατική. Αυτό που είπε τώρα και η κυρία Σαμπουτζάκη. Το που είπε δηλαδή η κυρία Σαμπουτζάκη έχει πολύ το δίκιο, έχει βεβαίως και πληροφόρηση ότι ήταν ένα μήνα δύσκολα δηλαδή. Δεν χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είχε ανακοινωθεί κάτι όμως ότι είχε ξαναμπεί. Όχι, ξαναμπεί, όχι, 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 αλλά δεν είναι. Μερικά πράγματα δεν είναι για να τα να λέγονται κιόλα. Το πάλεψε. Αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή. Και αγαπούσε τη ζωή και αγαπούσε τους ανθρώπους. Αγαπούσε τις γυναίκες. Όλες οι γυναίκες που περάσανε στη ζωή του, από τη Στέλλα Στρατηγού, την Μαρινέλα και. Γάμοι τώρα, μιλάμε για τους γάμους. Πάντα μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον Τόλι Βοσκόπουλο. Πέρα από όλους τους καλλιτέχνες. Και πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους της γενιάς αυτής να δουν ότι φεύγουν οι φίλοι τους. Φεύγουν οι δικοί τους. Γιατί εμείς είμαστε πολύ μικρότεροι. Μεγαλώσανε μαζί, έχουν αναμνήσεις να μοιραστούν, στιγμές να θυμηθούν, εικόνες να φέρουν στο μυαλό τους. Ό,τι και να πούμε. Έφυγε ένας θρύλος, ένας μύθος, ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο. Φρίκα, Ελένη, μεγάλη. Μεγάλωσε γενιές. Αυτό που είπε ένας τίτλος ενός τραγουδιού του, το καθρεφτίζει απόλυτα. Ποιο? Ανεπανάληπτο. Ανεπανάληπτο. Απόλυτα, μία λέξη. Το λέει και το όνομά του. Ναι. Ναι, έτσι. Καλό ταξίδι, καλή δύναμη στους οικείους του, καλό κουράγιο στην οικογένειά του. Τα λόγια αυτές τις ώρες είναι φτωχά και μικρά. Πάμε σε διαφήμιση. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα λες κι εσύ για μένα. Συγκλονισμένη από την είδηση της απώλειας του Τόλι Βοσκόπουλου, έφυγε σε ηλικία 81 ετών, λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά του, ο μύθος του ελληνικού τραγουδιού. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νάσο Παργυρόπουλο. Νάσο, καλημέρα. Για σένα δεν ήταν ότι ήταν για εμάς εδώ. Δεν ήταν ο άνθρωπος που με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε, ερωτεύτηκαν γενιές, αγάπησαν γενιές. Ήτανε και ο νονός σου, δηλαδή ήταν η οικογένειά σου. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είχα την ασύλληπτη τιμή, πέρα από το να γνωρίσω αυτό το καλλιτεχνικό εύρος που γνωρίσαμε όλοι, να μπορούσα να το γνωρίσω και ως άνθρωπο, ως ψυχή, από μικρό παιδί, να με χρήσει με λάδι και σιγά-σιγά να με πάρει στην παρέα του και να μάθω πώς είναι να είσαι κοντά στον Τόλι. Πώς είναι, Νάσο? Ο Τόλις είναι μεγαλόψυχος. Όλοι αυτοί που ήταν γύρω του μπορούν να επιβεβαιώσουν ο τρόπος που τους φερόταν, το πόσο γαλαντόμος ήταν, το μεγαλείο της ψυχής του, το χαμόγελό του. Εγώ πέρασα πολύ καιρό στα παιδικά μου χρόνια, τότε που τραγουδούσα στο μαγαζί του πατέρα μου, στα Αστέρια που έμενε στις καμπάνες, πηγαίναμε όλοι μαζί για μπάνιο. Με έχουν στιγματίσει αυτά τα χρόνια. Να σου ήξερες ότι ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από προβλήματα υγείας? Το ήξερα. Ήξερα και για τις επεμβάσεις που είχε κάνει χρόνια πριν, αλλά τυχαία το τελευταίο διάστημα είχα έρθει σε επαφή με ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο, και δηλαδή 2 εβδομάδες πριν περίπου, και μου το είχε αναφέρει ότι η κατάστασή του δεν είναι και η καλύτερη. Βέβαια, μέχρι εκεί δεν ήξερα ότι θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα, δυστυχώς. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρετε ότι ήταν τόσο δύσκολο. Το καλό. Όχι, ο Τόλις όμως έχει ζήσει 10 ζωές και μπορεί να λέω λίγες. Δηλαδή, πέρα από αυτό που θα μας αφήσει ως κληρονομιά σε εμάς και στις επόμενες γενιές που θα έρθουν, και ο ίδιος είχε μια γεμάτη ζωή. Δηλαδή μέχρι τα 81 του χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε μια γεμάτη ζωή.
Πότε συναντηθήκατε τελευταία φορά? Η απώλειά του. Είμαι κάπως στεναχωρημένος με την απώλειά του πολύ, αλλά από την άλλη μεριά ξέρω ότι έζησε τη ζωή του στο έπακρο, το ευχαριστήθηκε, έκανε την οικογένειά του και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εκεί που θα είναι στην αγκαλιά του δημιουργού μας βλέπουμε ένα χαμόγελο. Πληρότητα. Αυτή είναι ωραία σκέψη να κρατάμε. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Συγκινήθηκα λίγο. Λογικό, είναι απολύτως λογικό. Να σου μου έχετε μάθει, είναι λίγο τώρα ερωτήσεις αυτές τις στιγμές. Έχετε πληροφορηθεί για το πότε θα τελεστεί η μνημόσυνη ακολουθία? Δεν τα ξέρω ακόμα. Αυτά τα ξέρουν τα πολύ πολύ κοντινά του πρόσωπα, η οικογένειά του, με την οποία δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα. Αλλά θα μάθω σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έρθουμε σε επαφή και θα μάθω προς το παρόν. Δεν ξέρω κι εγώ τίποτα για το πότε θα τελεστεί. Πότε το συνάντησες τελευταία φορά? Τελευταία φορά τον είχα δει στο Ηρώδιο, στη συναυλία που είχε κάνει. Είχα πάει να τον ακούσω, να τον συγχαρώ, να τον δω. Είχα πάει και στα καμαρίνια, είχαμε καθίσει. Και είχαμε έτσι έρθει κοντά, γιατί τα τελευταία χρόνια και εγώ επειδή έλειπα στο εξωτερικό και το όλος είχε την οικογένειά του, δεν είχαμε καθημερινή επαφή όπως όταν ήμουν παιδί. Αλλά πάντα όταν μάθαινα ότι είναι κάπου, πήγαινα να τον ακούσω και μετά να κάτσω λίγη ώρα παραπάνω στα χαμαρίνια να τα πούμε. Νάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είστε... Και να κάνουμε όλοι σας παρακολουθήσει μια προσευχή για το τελευταίο ταξίδι του όλες στις αγκαλιές του δημιουργού. Να παυθεί σε ειρήνη και σε γαλήνη και σε ηρεμία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και από την άλλη, όταν φεύγουν άνθρωποι που μας έχουν χαρίσει τόσο ωραίες στιγμές, με τα τραγούδια τους τόσο κέφι, τόσο γλέντι, τόσο χαρά, λες φυσικά, στεναχωριέσαι και λες έφυγε ένας άνθρωπος, αλλά αν σκεφτείς το τι αγάπη έδωσε και τι χαρά και τι ωραίες στιγμές και ισχύει, τι χαμόγελα. Ισχύει, έχεις αναμνήσεις να θυμάσαι, ναι. Έχεις τραγούδια να τραγουδάς. Έχεις τόσο ωραία πράγματα που προσέφερε σε όλους, ωραίες στιγμές. Αλλά ξέρεις, ενώ για να μην μαυρίζει κι άλλο η ψυχή, ναι, σου, γιατί είναι ένα συμβάν που λες τώρα... Όταν είναι δικό σου άνθρωπος βέβαια, όταν και όταν είναι η οικογένειά σου και σημείο αναφοράς στη ζωή σου και μεγάλο κεφάλαιο, τότε η απώλεια είναι τεράστια, πάρα πολύ μεγάλη. Απλά και αυτό το κενό που... δεν γεμίζει ποτέ. Ναι, να χαρούμε που έζησε και... Αυτό που είπε, γιατί πόσες ζωές έχει ζήσει. Βέβαια. Και πολλές ζωές έχει. Και μας χάρισε τόσο ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με την εκπομπή μας. Έλα, Ρούλη μου, να πάμε στην κουζίνα μας. Μας περιμένει ο Γιώργος. Τι γίνεται, τι έχεις φτιάξει σήμερα? Έχω φτιάξει το μοσχαράκι εδώ, το νουά, με ρύζι άγριο. Mm-hmm. Κάτσε να κάνω και ένα σερβίρισμα εδώ για να καταλάβετε τι έχει συμβεί εδώ και τι μπορείτε κι εσείς να το φτιάξετε πάρα πολύ εύκολα. Αν ακολουθήσετε. Πάρα πολύ εύκολα, μόνο παίρνει πάρα πολύ χρόνο, ε. Θέλει το μοσχαράκι για να βράσει, θέλει σίγουρα δύο ρίτσες. Τις θέλει. Αλλά όμως το αποτέλεσμα είμαι σίγουρος ότι θα σας δικαιώσει. Κοιτάξτε, φαίνεται εδώ καταπληκτικό. Μια ομορφιά. Oh. Αυτό εδώ, παιδιά, το φαγητό είναι τα παιδικά μας χρόνια και όχι μόνο. Το κυριακάτικο φαγητό. Το κυριακάτικο και όχι μόνο τα παιδικά μας. Θέλουμε να είναι και τα επόμενα. Πάμε για να ψάξετε λοιπόν και εσείς αυτό το νόστιμο, αυτό το καταπληκτικό φαγητό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παρακολουθήσετε μέχρι το τέλος, εννοείται. Γι' αυτό πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά για να φτιάξουμε σήμερα μοσχαράκι νουά με άγριο ρύζι και μια σάλτσα από αυγολέμονο στην ουσία. Θα χρειαστούμε ένα κιλό μοσχάρι, κιλότο. Είναι κομμάτι κρέας που θέλει οπωσδήποτε μαγείρεμα, έτσι, γι' αυτό παίρνουμε τέτοιο κομμάτι. Δύο κρεμμύδια και δύο σκυλίδες σκόρδο θα είναι τα λαχανικά μας που θα συνοδέψουν τη συνταγή. Θα το σερβίρουμε με άγριο ρύζι, όλοι το έχετε δει, όλοι το έχει πάρει κάπου το μάτι σας, είναι πολύ νόστιμο. Και δύο λεμόνια, ένα κύβο ζωμό, βοδινού, άνηθο, μαϊντανό, σέλερι, καρότο, όλα αυτά τα λαχανικά θα δώσουν την τέλεια και την πλούσια γεύση. Και βέβαια... Το μυστικό είναι το σέλερι. Επειδή το φτιάχνω αυτό το φαγητό εγώ καμιά Κυριακή, γιατί θέλει μια μισή μέρα. Εννοείται. Θα σβήσουμε με λευκό κρασί και νομίζω ότι θα κάνουμε και το αυγολέμονό μας με τους δύο κρόκους και ένα κουταλάκι τυλικού μπαχάρι μέσα στο αυγολέμονο. Και νομίζω... Μια ωραία μου έχει δημιουργηθεί. Για πες. Τι είναι το άγριο ρύζι. Και γιατί είναι άγριο.
Έχει νεύρα. Είναι πολλές ποικιλίες ρυζιού που είναι μαζεμένες και έχουν κάνει ένα μίξ. Απλά έχει και το μαύρο το ρύζο, το οποίο είναι λίγο πιο wild. Ναι. Καταλαβες. Γι' αυτό και το έχουν ονομάσει έτσι, αλλά δεν έχει να πει ότι θα πάθεις. Θα σε βρει κάποιο καλό. Έχει κάνει στο μαγείρεμα. Μπορείς να δοκιμάσεις, δοκίμασαι να μοιάζει και τώρα και δεν λέει. Νομίζεις. Πάρα πολύ ωραίο το έχεις κάνει το μασχαράκι. Έχει τελειώνει στο στόμα. Απλά αυτό που είπε και η Ελένη, θέλει λίγη ώρα. Γι' αυτό πήραμε αυτό το κομμάτι κρέας. Μην παίρνετε μαλακά κρέατα για να κάνετε φαγητά κατσαρόλας. Να πάρετε το σκληρό το κομμάτι γιατί θα το βράσετε και αυτή είναι η ουσία για να αφήσει όλη τη γεύση. Παίρνω λοιπόν μια κατσαρολίτσα. Βάζω μέσα το κρέας μου με λίγο ελαιόλαδο. Ίσα ίσα για να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Θα αλατίσω τώρα. Θέλουμε να κατεβάσει όλα τα ζουμιά το κρέας. Μην σας ανησυχεί, όπως σας είπα, θα αλλιώσει. Και ρίχνουμε μαζί και την πεμπτουσία του ζωμού. Σέλερι, κρεμμύδι, καρότο και λίγο σκόρδο. Αν να σου πω τώρα κάτι, εγώ, άκου τώρα πώς το κάνω. Το βάζω λίγο να τσιγαριστεί το κρεατάκι, το αφαιρώ. Ναι. Μετά βάζω τα λαχανικά και όλα αυτά και μετά το ξαναβάζω στο τέλος για να βράσει μαζί με όλο το ζυμάκι. Ισχύει, ισχύει. Μπορείτε να τα βάλετε και όλα μαζί και να το βράσετε κατευθείαν με νερό. Το μόνο που θα ήθελα δηλαδή να προσέξουμε είναι λίγο το χρώμα στο κρέας, γιατί είναι και η εμφάνισή του, έτσι, να καρδίσει τα ζουμιά μέσα, να θωρακιστεί. Αλλά και αυτό που λες, εννοείται, γίνεται. Εμείς, βέβαια, επειδή θα το αφρίσουμε δύο ώρες εδώ, ό,τι και να κάνουμε θα βράσει, δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν έχει τόσο πολύ χρόνος μαγειρέματος να σοτάρουν πρώτα το κρεμμύδι. Και μόλις πάρει ένα ωραίο χρωματάκι, μόλις αρχίσει δηλαδή και κάθεται το μοσχάρι στον πάτο της κατσαρόλας και έχει αναμειχθεί με όλα τα λαχανικά, είναι η ώρα που θα σβήσουμε κρασί. Γι' αυτό λοιπόν, πήρα το χρωματάκι μου. Σιγά σιγά τα λαχανικά μου και αυτά σοταρίστηκαν. Σας είχα πει, δεν χρειάζεται να το τρελάνετε σοτάρισμα γιατί θα βράσει δύο ώρες. Ό,τι είναι να γίνει δηλαδή, θα γίνει εδώ μέσα. Και μόλις εξατμιστεί το κρασί, θα βάλουμε και το νεράκι του. Είναι γύρω στα 2 λίτρα, στο 1 κιλό θα χρειαστεί. Και το αφήνουμε με αγάπη να βράσει πάντα με κλειστό καπάκι, έτσι, για να μην χάνουμε θερμότητα. Θέλει πάρα πολύ το νερό, δηλαδή θέλει να ανοίξεις, να ξαναδείς αν έχει μείνει χωρίς νερό, να ξαναπροσθέσεις. Θα δοκιμάσεις αν έχει μαλακώσει. Αν δεν έχει μαλακώσει, προσθέτεις λίγο νερό, δηλαδή και χρειάζεται λίγα υγρά. Γιατί πρέπει να κάνουμε και το αυγολέμονο. Οπότε θα χρειαστούμε δηλαδή σίγουρα. Δεν δένεις τη σάλτσα με αυγολέμονο. Ναι, είναι κλασικό μοσχαράκι κρασάτο. Και για το ρύζι, πάρα πολύ εύκολα. Η αναλογία είναι 1:3. Δηλαδή, ένα μέρος ρύζι, 3 μέρος νερό, το αφήνετε. Το άγριο ρύζι θέλει 15 λεπτάκια για να βράσει, έτσι, το καταλαβαίνετε. Θέλει 15 λεπτάκια. Θα το αφήσετε εσείς μέσα στην κατσαρόλα και στα 15 λεπτά θα το κλείσετε. Και θα βάλετε το καπάκι και θα το αφήσετε στην άκρη. Και νομίζω ότι. Του. Θα έρθετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δεν το έχω πειράξει, έτσι όπως το έκανα, κοιτάξτε το. Δεν έχω πειράξει τίποτα, δεν το έχω ανακατέψει και το ρύζι έβρασε. 15 λεπτάκια. Με το 1:3 σε νερό και αφήστε το απλά μέχρι να κρυώσει. Δεν θα πάθει τίποτα, σας το έγκυό με. Και ερχόμαστε εδώ για να κάνουμε το αυγολέμπολο. Αφού έβρασε το μοσχαράκι μας, 2,5 ώρες περίπου, για να μην νομίζω ότι λέω και ψέματα, βγάλω κομματάκι εδώ, να το λιώσω, να δείτε πραγματικά. Όντως έβρασε, λιώνει. Γιατί έχει αυτές τις ίνες, τις ωραίες που κάνει το μοσχάρι. Έχει λιώσει. Πραγματικά, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται από εκεί. Το κρέας λιώνει. Το βάλω λίγο μέσα για να κάνει. Σύχνα για δουλειά, αλλά δεν πειράζει. Πες μου. Λοιπόν, να κάνουμε το αυγολέμονο. Κάνω ό,τι θες. Πάρα πολύ γρήγορα. Όλοι νομίζω έχετε προσπαθήσει και το έχετε κάνει κάποια στιγμή στη ζωή σας. Εγώ το κάνω μόνο με κρόκους. Θέλω 2 κρόκους. Δεν βάζω ασπράδι γιατί φοβάμαι, μη μου κόψει. Ακόμα και εγώ που είμαι επαγγελματίας, δεν το ρισκάρω. Δεν θέλω μετά από 2,5 ώρες που έκανα για να φτιάξω αυτό το φαγητό να κάνω ένα λάθος και να κόψει. Καλώς. Θα βάλω. Και το λαιμό μου. Το λαιμό μου. Το λαιμό σου που το βάλεις. Το λεμόνι. Πού πήγε το χτυπητήρι. Α, μπροστά μου. Η καροτίδα σου. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, βάλτε τη γεύση. Βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι. Πίστεψτε με. Α, το μπαχάρι βάζεις το κλασικό μπαχάρι. Το κλασικό το τριμμένο. Εντάξει, αν έχετε και ολόκληρο, μπορείτε να τρίψετε. Θα δώσει τη γεύση που χρειάζεται. Δεν έχουμε προσθέσει τίποτα από μπαχαρικά. Είναι αναγκαστικό. Βέβαια, αν δεν θες να βάλεις μπαχάρι, μπορείς να βάλεις κάποιο άλλο. Okay. Και βάζω τώρα. Κανέλα. Και τα μυρωδικά μου. Και κανέλα θα πήγαινε. Γαρίφαλο. Επειδή έχω συνταγή έκπληξη αυτή τη βδομάδα. Με γαρίφαλο. Δεν ήθελα να βάλω και σε αυτή τη συνταγή. Κοιτάμε τώρα, Άρη. Δείξε μου σιγά-σιγά. Πάμε. Το νεράκι για να γίνει το αυγολέμονο. Ρίξε, μην φοβάσαι. Είναι λίγο ζεσταμένο. Κάνω κλασική τεχνική αυγολέμονο. Προσέχουμε, μην κόψει. Μαγειρίτσα, δεν πειράζει. Εντάξει, μην το βάλεις άλλο. Okay.
Έφυγε και ένα κομμάτι κρέας. Έριξε ένα κομμάτι εκεί πάνω μου. Και θα το βάλω εγώ τώρα στο τέρμα για να γίνει. Λοιπόν, το μαστικό με το αυγολέμονο είναι ότι όταν ζεσταθεί αρκετά, δεν πρέπει να βράσει. Έτσι και τυχόν, μισή βράση να πάρει το αυγολέμονο, πιστέψτε με, το φαγητό θα κόψει. Να σε ρωτήσω, δηλαδή, όταν ξανανοίγεις το μάτι, το βάζεις σε χαμηλή θερμοκρασία. Το βάζεις στη μέση ακριβώς της μέσης θερμοκρασίας, στο 5, και προσεκτικά κουνάς. Κάθεσαι 3-4 λεπτά και θα σου πάρει. Άντεξες 2 ώρες που άρα από την κατσαρόλα. Δεν θα πάρεις κάτι άμα αντέξεις και 3-4 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ, πόσο ωραίο. Πόσο φοβερό. Έτσι δεν έχει γίνει. Βεβαίως. Και να κάνουμε και ένα σερβίρισμα μέσα και φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο. Γιατί όχι. Κοιτάξτε, θα σα δείξω έναν τρόπο. Το κάνει και η μαμά μου, το κάνει και η μαμά σα. Α, το κουπάκι που το γυρνάει ανάποδα, ε. Ακριβώς. Η δικιά μου το κάνει. Όλοι το έχουμε κάνει. Και να σα πω, πω και κάτι. Νομίζω και ότι το καλύτερο στήσιμο που μπορεί κάποιο να κάνει σε φαγητό είναι αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερε γνώσει. Ακάντρωση. Γυρίζω, αφήνω και έχουμε το ριζάκι μας. Θα βάλω και το μοσχαράκι από πάνω. Κοιτάξτε εδώ, έδεσε. Κοιτάξτε πώς έγινε η σάλτσα. Αν το αφήσετε και 5-6 λεπτάκια λίγο να ηρεμήσει, νομίζω ότι... Τέλειο έγινε. Θα έχετε το φαγητό της εβδομάδας. Αυτά λοιπόν, θα το αφήσω και αυτό εδώ. Φανταστικό. Θα το φάνε τα παιδιά, να βάλω και το ωραίο το αυγολέμονο. Σιγά σιγά να πάνε οι γεύσεις. Άλυθο μαϊντανό. Νομίζω το καταλαβαίνετε, χωράει. Μύρισε μανούλα η κουζίνα σήμερα, μανούλα. Θα το αφήσω και εδώ μπροστά. Και εννοείται, αν έχετε απορίες, αν σας άρεσε η συνταγή, οτιδήποτε, ρε αδερφέ, θέλεις να μου πεις, βρες με τώρα στο Instagram, Γιώργος Πορφύρης, δείτε αργότερα τη συνταγή στο tv5.gr και αν πάλι ζήλεψες, αν θέλεις να κάνεις ακριβώς αυτό που έφτιαξα, αν θέλεις να κάνεις τις ποσότητες ίδιες με την ίδια σάλτσα και την ίδια καρνιτούρα, μπες στο leopoli.gr, δες τη συνταγή που σου αρέσει, πάντα στο κλικ και θα έρθουν όλα τα υλικά στο σπίτι σου να φτιάξεις αυτό ακριβώς που έκανα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια της ημέρας. Ευχαριστούμε. Να πάμε μέχρι τη Μύκονο, αλλά πριν με βλέπετε κάτι κρατάω και τι είναι αυτό, κορίτσια. Αυτό που κρατάω είναι πράγματι μαγικό, γιατί μας έρχεται από την αγαπημένη μας εταιρεία Grigi. Είναι ένα Spark Bronze Luxury Pearl Mist, το οποίο το κουνάς, το ανακοινείς, γιατί μέσα έχει και αυτή τη λάμψη που εγώ λατρεύω, και ενυδατώνει τα μαλάκια, ενυδατώνει το σώμα σου, μυρίζει καταπληκτικά, σου αφήνει αυτή τη λάμψη πάνω στο δέρμα, την οποία τώρα το καλοκαίρι τη θέλουμε ακόμα περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι λοιπόν, από την αγαπημένη μας Grigi θα έρθει αυτό και άλλα πολλά προϊόντα της καταπληκτικής αυτής εταιρείας στα δικά σου χέρια. Πάρτε μια μικρή γεύση από το πακέτο που θα έρθει στα χέρια σας. Είναι όλα αυτά λοιπόν και θα τα κερδίσει σήμερα μία τυχερή τηλεθεάτρια. Μπαίνετε στο Instagram, κάνετε like στη φωτογραφία, follow το καλοκαίρι Note, follow την εταιρεία Grigi και θα δούμε στο τέλος της εκπομπής ποια αγαπημένη μου φίλη θα τα κάνει δικά της. Γιατί αν αγαπάς τη λάμψη, πίστεψέ με, εμένα η Grigi μου έχει στείλει όλα τα μαυριστικό περλέ πράγματα και τα βάζω από πάνω μέχρι κάτω, ναι, που θέλω πραγματικά να λουστώ, να μπω να κάνω μακροβούτι. Συμφωνώ. Τρελαίνομαι. Συμφωνώ. Τρελαίνομαι, δεν έχω καλύτερα. Πέτρο μου, Πέτρος Νάζος είναι στη Μύκονο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς καλό είστε. Καλό μεσημέρι, Πέτρο μου, τι γίνεται στο νησί των ανέμων. Αχ, και τι δεν γίνεται, μάλλον τι δεν γίνεται πρέπει τι να λέμε. Τίποτα δεν γίνεται. Εντάξει, μετά τα νέα μέτρα καταλαβαίνετε, απόλυτη σιωπή. Βέβαια ο κόσμος έχει βρει τρόπους να παρτάρει, έχουν ξεπουλήσει αυτά τα ηχιάκια με το Bluetooth και όλοι έχουν αγκαζέ και ένα ηχιάκι στις παραλίες και κάπως ακούν τη μουσική τους. Σπίτι δηλαδή, γίνονται μέσα σε ιστιοπλοϊκά, σε βίλες όπως διαβάζουμε, ισχύουν αυτά? Παντού γίνονται, από εκεί και πέρα και στις παραλίες ακούς τον ήχο από ένα κινητό, ακούς τον ήχο από ένα ηχιάκι Bluetooth και γενικά ο κόσμος έχει λίγο σαλέψει με τα νέα μέτρα και προσπαθεί να διασκεδάσει. Τώρα το Μύκονος Live TV είπε ο κόσμος θα μπει λίγο πιο μέσα να παρτάρει. Πού θα τους ψάχνεις και θα τους βρίσκεις τους επώνυμους που τους ξετρυπώνεις από όπου και αν πηγαίνανε? Πάντα τους βρίσκουμε και στα σοκάκια και στις παραλίες. Αυτό είναι το μόνο εύκολο για μας. Μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχούμε. Το θέμα είναι να έρθουνε για να τους βρεις. Γιατί αν δεν έρθουν... Έρχονται. Κάθε μέρα κάνουμε θέματα παγκόσμια και ελληνικά. Και γενικά η Μύκονος πάντα προσέγγιζε έτσι μεγάλα ονόματα. Ο Σνίκ τι έκανε που ήρθε στο νησί? Μας έχει στείλει ένα βιντεάκι. Ήταν...
Αποκλειστικό καταρχήν να σας πω, σας το έδωσα. Ευχαριστούμε. Είναι με ένα ποτηράκι μπύρα, ψάχνει μάλλον το πρώην κορίτσι του, γιατί ήταν εδώ στη Μύκονο, ήταν με την ανιψιά της, ανέβαζε συνέχεια story και ήρθε και αυτός να την ψάξει, μήπως τα ξαναβρούμε. Τα ξαναβρούνε, έτσι γράψαμε και εμείς το κείμενο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν την πέτυχε στα σοκάκια. Η ουσία είναι ότι ήταν με έτσι αντροπαρέα και έκανε βόλτες με αυτή την πύρα όλη την ώρα. Αυτό ήταν πριν το Σάββατο που επιβλήθη το lockdown, το τύπου lockdown, τα περιοριστικά μέτρα, το τοπικό. Ήταν τότε το Σάββατο, με λίγα λόγια. 6 ώρα σταμάτησαν όλες οι μουσικές από παντού. Από παντού, βεβαίως, από παντού. Και Πέτρο, ο κόσμος πώς το αντιμετωπίζει αυτό, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο Έλληνες που μαθαίνουν και ενημερώνονται τέλος πάντων για την πρόθεση των υγειονομικών να περιορίσουν τη διασπορά του ιού. Είναι και ξένοι άνθρωποι, οι οποίοι ό,τι πάρει ταυτί τους, άμα το πει κανένας άλλος, τους λένε ξαφνικά στο μαγαζί ήρθες εδώ, έκατσες 6 ώρα, κλείνει η μουσική. Τι ακούς, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο τουρισμός γενικότερα? Με μια απλή φράση και λαϊκή, είναι πάρα πολύ ξενερωμένοι. Εχθές ήμουνα σε ένα πολύ μεγάλο έτσι κλαμπ, το Σαντάνα, που έχει μια τεράστια πισίνα. Ήταν γεμάτο και φαντάζεστε πόσα έσοδα χάνει το κράτος, αλλά και οι εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν. Ναι, βρίσκει, Πέτρο μου, αυτό όμως τώρα που λες, πόσα έσοδα χάνει το κράτος. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, αλλά πάνω απ' όλα είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες, ώστε να μην πάμε πάλι σε ένα ολικό, δύσκολο, αυστηρό lockdown. Και όλα τα ξένα, τα μέσα, τα διεθνή, έχουν από την Daily Mail, από το Reuters, όλα, έχουν γράψει για τη Μύκονο, ότι το νησί τον πάρτι, ότι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού αυτή τη στιγμή κάνει ένα τοπικό lockdown. Το μαθαίνουν οι ξένοι, κάνουν ακυρώσεις, δημιουργείται όμως αυτό το πρόβλημα τώρα με εσάς, με τους ξενοδόχους και τα δωμάτια που έχετε εκεί. Όμως, από εκεί και πέρα, ήσασταν και λίγο ανεξέλεγκτα. Και το ξέρεις αυτό, γιατί εσύ το ζούσες και το έβλεπες. Δεν τηρούνταν κάποιες αποστάσεις που έπρεπε να τηρηθούν, ούτε κάποια μέτρα, ώστε να μην έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Πολύ καλά τα λέτε, αλλά γίνεται σε ένα μικρό νησάκι όπως το δικό μας, να έχει 200.000 κόσμο, να έχει σοκάκια τα οποία έχουν πλάτος 1,5 μέτρο και να τηρηθούν οι αποστάσεις. Τώρα δεν το πάμε τοπογραφικά, δεν θα το πάμε τοπογραφικά. Πώς να μην το πάμε τοπογραφικά, μιλάμε για τη Μύκονο. Όχι, είναι δυνατόν 15 Ιουλίου. Τώρα τα μέτρα, μην είναι στη Μύκονο, θα σου μιλήσω. Ναι, όμως το πάει τοπογραφικά, ότι το σοκάκι... Υπάρχουν και άλλα νησιά, ναι. Υπάρχουν και άλλα νησιά. Σε όλα τα νησιά, τα σοκάκια στενά είναι. Και στη Σκιάθο να πας στην Παπαδιαμάντη. Και στην Σύφνο να πας, αγκαλιά είμαστε, έτσι. Συγγνώμη, εσείς συγκρίνετε την Κύφνο με τη Μύκονο, όταν εδώ πέρα έχουμε γεμίσει τζετ και σκάφη υπερπολιτελέστατα. Αυτό άλλο σου εξηγώ και σου λέω. Μα μιλάμε για τον πληθυσμό. Ακόμα και στο ακόμα παντού. Δεν είναι μόνο χαμός. Πληθυσμός, παιδιά, είναι και τα πάρτι που γίνονται όλο το τελευταίο καιρό και επιδεινώνουν την κατάσταση. Γιατί η Μύκονος είναι ένα νησί που κατά παράδοση τώρα, για να λέμε και 10 αλήθειες, και πάρτι θα γίνουν και στα νυχτερινά μαγαζιά η ζωή είναι πιο έντονη. Και τα ποτά τους ο κόσμος θα πιει. Δεν φορούσα τη μάσκα πουθενά. Και, δεν θέλω και μαζικός προορισμός είναι. Να σας πω κάτι. Αν κάποιος είναι... Πέτρο, ναι. Για να μην παρεξηγηθώ, θα σου πω κάτι. Εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουνα στο Βόλο, στην πατρίδα μου. Το είπα εδώ, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ ότι λέω για τη Μύκονο κάτι άσχημο, εντάξει, για τα νησάκια που στριμωγνόμαστε. Στο Βόλο, στην παραλία του Βόλου, που ήταν τίγκα από τα Ουζέρι μέχρι τις καφετέριες, μάσκα φορούσα που πήγα από την αρχή από το λιμάνι ως τον Άγιο Κωνσταντίνο, μόνο εγώ και το παιδί μου και ένα ζευγάρι που πετύχαμε. Το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Όχι, δεν θα σας παρεξηγεί κανείς. Εδώ απλώς λέει ο καθένας την άποψή του. Έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τη Μύκονο, για ένα μέρος που είναι παγκόσμια γνωστό νησί. Ένας παγκόσμιος προορισμός. Μετά τις 15 Ιουλίου δεν χωράμε ούτε εμείς. Αυτό πάντα γινότανε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι, αλλά έχουμε κορονοϊό. Μα θα έπρεπε όμως. Δηλαδή, η Μύκονος είναι όλα αυτά που περιγράφεται και όλοι τα υποστηρίζουμε και τα αγαπάμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τα άλλα νησιά υγειονομικά. Όχι, δεν είναι τίποτα ξεχωριστό. Αλλά τι έπρεπε να κάνουμε, να διώξουμε τον κόσμο? Όχι, να υπάρχει προσοχή περισσότερη. Επίσης. Και από τον κόσμο. Να σας πω κάτι. Ο κόσμος δεν φοράει. Σωστά, ό,τι λέτε έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, όπως και πολλοί κόσμος, ότι η μουσική δεν έπρεπε να κλείσει. Θα μπορούσαν να πούνε ότι ξέρετε κάτι, για να μπει σε αυτό το μαγαζί, φέρε μας ένα self-test,
να ξέρουμε σε τι φάση είσαι. Ωραία, Πέτρο, οι πρωτοσέλιδες δεν είναι τόσο αξιόπιστα. Θα μπορούσαν τέλος πάντων, αφού είναι τόσο, είναι ένας παγκόσμιος προορισμός ημίκονο, να κάνουν το νησί COVID-free. Μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι και τελείωσε. Δηλαδή, θέλω να πω, στην περίπτωση που συζητάμε τώρα για το κακό που προκύπτει από αυτά τα μέτρα για τους επιχειρηματίες. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα μέτρα είναι μέχρι τις 26 Ιουλίου σε εφαρμογή. Οπότε, μπορεί αυτές τις ημέρες, θα μου πεις τώρα και στην καρδιά του καλοκαιριού, μια εβδομάδα είναι ακόμα, να καλυτερεύσουν λίγο τα πράγματα και να βγείτε και από αυτό το τοπικό lockdown. Γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεν αποκλείεται να το δούμε να ισχύει και σε άλλα νησιά. Πάρο, Σαντορίνη, Ήος, Ρέθινο, Κρήτη, Ήο. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο ζήτημα που πραγματικά όση ώρα και να συζητάμε ίσως και να μην δούμε και λύση. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε ότι θα έρθει άλλος ένας δύσκολος χειμώνας και εδώ το νησί έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους και επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει εκατομμύρια. Και έχει και τις ηλικίες όμως, βέβαια, Λάμπρο μου, και έχει τις ηλικίες να πούμε που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο της μετάλλαξης Δέλτα και αυτό φοβούνται και περισσότερο οι ειδικοί. Πολύ σωστά, και έχετε την ευκαιρία, αν διορθωθούν τα πράγματα, να κάνετε δύο πολύ καλούς μήνες. Η Μύκονος είναι ένα νησί, ίσως και παραπάνω. Είναι ένα νησί. Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αν γίνουν καλοί αυτοί οι μήνες με προσοχή, νομίζω το νησί τουλάχιστον θα έχει λιγότερη χασούρα. Για να έρθουμε κι εμείς, κατάλαβες, εδώ, η παρέα. Έτσι, Πέτρο μου, να σου στείλουμε ένα γλυκό φιλί. Ευχαριστώ πολύ. Κάνε μια βουτιά και για μας που το θέλουμε. Έγινε. Φιλάκια και στο Μύκονος Live TV. Που πάντα μας ενημερώνει. Και όποιος πατήσει το πόδι στη Μύκονο, τον ξέρει ο Πέτρος Βάσος. Αλλά έχει δώσει άλλη ζωή στο νησί, το Μύκονο. Αλήθεια λες. Λοιπόν, καθημερινά εμείς, επειδή σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ, θα σας δίνουμε διάφορα πάρα πολύ ωραία δώρα μέσα από τον λογαριασμό μας στο Instagram. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα απίστευτο δώρο από τη Ζαν Ντε Φέρις. Ένας νικητής λοιπόν κερδίζει ένα διπλό εισιτήριο από τη Ζαν Ντε Φέρις με επιστροφής και με το αυτοκίνητό σας για οποιοδήποτε νησί των Δυτικών Κυκλάδων επιλέξει εκείνος. Το Διονύσιο Σολωμός της Ζαν Ντε Φέρις ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά προς Δυτικές Κυκλάδες, ενώ το Αδαμάντιος Κοραής από την Αλεξανδρούπολη προς τη Μαγευτική Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram μας, κάνετε like στη φωτογραφία, κάνετε follow τη Ζαν Ντε Φέρις Official και θα δούμε στο τέλος εκπομπής ποιος τυχερός θα κερδίσει αυτά τα δύο εισιτήρια για να κάνει την ωραία του βόλτα στις πανέμορφες μας Κυκλάδες. Πώς πάμε από χρόνο σήμερα? Έχουμε βγει εντελώς. Ναι, σήμερα ανατράπησαν όλα. Δυστυχώς δεν, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν έχουμε. Εννοείται δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν δεν προλάβαμε τα social μας. Φριντάκι μου, δεν πειράζει. Αύριο κράτατα. Αύριο, περισσότερα. Τα social ξέρεις με τι είναι γεμάτα και πλημμυρισμένα. Με φωτογραφίες και τραγούδια του Λιβοσκόπουλου. Από απλό κόσμο που ανεβάζει τραγούδια, στιγμές και βεβαίως με γνωστούς ανθρώπους, καλλιτέχνες που κατακλείστηκε το Instagram με φωτογραφίες και στιγμές μαζί του. Και αποχαιρετούν με αυτόν τον τρόπο τον αείμνηστο μοναδικό του Λιβοσκόπουλου. Να σου διαβάσω κάτι που μας έστειλε ένας τηλεθεατής πολύ γρήγορα. Πάμε. Λοιπόν, μου στέλνει. Χωρίζω και φεύγω με το πουκάμισο και το παντελόνι που φοράω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Να είναι ευτυχισμένες οι γυναίκες που με έκαναν και εμένα ευτυχισμένο. Τόλης. Και μου λέει από κάτω ο τηλεθεατής που μας βλέπει. Τζορτζέλα, αυτό να το διαβάσετε στην εκπομπή με αντιδιαστολή με τα αντράκια τέρατα δολοφόνους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Το ένα με το άλλο. Καταπληκτικό. Πάμε σε διαφημίσεις. Η αναμνήση. Το τραγούδι το συγκεκριμένο θα μπορούσε κάλλιστα να απευθύνεται και στο σημερινό μας καλεσμένο. Είναι μεγάλο ταλέντο, θεωρώ, να μπορείς να αποτυπώνεις μέσα από το φωτογραφικό σου φακό τον κόσμο ολόκληρο. Και αυτό το ωραίο ταξίδι θα κάνουμε με το Σπύρο Πόρο που σήμερα είναι στο καλοκαιρινό. Καλώς το να! Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Παρακαλώ. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, αλλά έχω ακούσει μέσα στα χρόνια εκατομμύρια ωραίες ιστορίες για σένα. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια, ναι. Είμαι παλιός. Είσαι πολύ παλιός και είσαι ένας πολίτης του κόσμου που νομίζω ότι η κουβέντα μαζί σου έχει πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχεις αλλάξει πόσες χώρες? Τρεις Ηπείρους, να σου πω, και έχω μείνει στις χώρες. Δηλαδή, δεν πηγαίνω τύπου τουρίστας.
ενσωματώνομαι στις κοινωνίες, δουλεύω και αυτό είναι το σημαντικό. Άρα λοιπόν είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνουμε μαζί έναν απολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα. Σε σύγκριση λοιπόν με τα ελληνικά δεδομένα, πώς είναι οι υπόλοιπες χώρες και οι υπόλοιπες... Κοίταξε να δεις. Τώρα τα ελληνικά, εγώ είμαι λάτρης της Ελλάδας. Η ψυχή μου δηλαδή και το όλο το είναι μου είναι στην Ελλάδα, όπου και να έμεινα. Επαγγελματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει μικρό πληθυσμό. 10 εκατομμύρια δεν είναι μεγάλη mm-hmm. χώρα, μεγάλος πληθυσμός. Οπότε επαγγελματικά είμαστε λίγο πίσω, ας πούμε, συγκριτικά με Αμερική, με άλλες χώρες. Σαν ευκαιρίες, σαν αμοιβή. Και σαν νοοτροπία, νομίζω. Δηλαδή? Έξω οι μεγάλες αγορές κοιτάνε να προωθήσουν ταλέντα και ανθρώπους που πιστεύουν συμβάλλουν στο να πάνε όλοι μαζί προς τα πάνω. Εδώ πέρα υπάρχουν μερικές ομαδίτσες, κλίκες, τα οποία χειρίζονται τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αυτό δεν το λέω πάντα με παράπονο, γιατί δεν έχω κανένα παράπονο. Δηλαδή, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα βγουν να παραπονεθώ. Είμαι πλήρης και γενικά πιστεύω ότι αυτό που κάνω εγώ είναι πάντα αυτό που με εκφράζει και νομίζω ότι έχω δικαιωθεί μέσα στον χρόνο. Αλήθεια λες. Σπύρο, είναι δύσκολη η προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα κάθε φορά? Δηλαδή, είναι δύσκολη η επανασύστασή σου σε ένα κόσμο, σε μια χώρα, σε μια καινούργια αγορά? Ναι, κοίταξε, σαν άνθρωπος, ναι, δηλαδή όταν πηγαίνεις σε κάποια ηλικία, σε μια χώρα που δεν σε ξέρουν, δεν σε γνωρίζουν, είναι δύσκολο. Σαν επαγγελματίας, επειδή έχω την καριέρα μου που με ακολουθεί, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, η καριέρα δεν μπορεί να διαγράψει κανείς mm-hmm. ή να πει, υπάρχει. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι πιο εύκολο. Σαν άνθρωπος όμως, αν ξέρεις, δεν είναι οι φίλοι σου εκεί που πας, είναι δύσκολο. Άρα αυτό σε κάνει να τα βρίσκεις λίγο περισσότερο με τον εαυτό σου, δηλαδή είσαι καλά με σένα για να μπορείς να ανταποκριθείς αυτό κάθε φορά? Ναι, περνάς πολύ καιρό με τον εαυτό σου και νομίζω ότι η καλύτερη παρέα είναι ο εαυτός σου. Αν δεν είναι καλή παρέα, αυτό σου πάει. Την πάτησες. Σε ποια ηλικία θεωρείς ότι το γνώρισες καλά τον εαυτό σου? Τη συνέχεια το γνωρίζω και κοιτάζω να μην κάνω τα ίδια λάθη. Τώρα μένεις μόνιμα στην Ελλάδα, έχεις έρθει και μένεις για κάποιο χρονικό διάστημα εδώ πέρα? Ναι. Ήρθα μετά από την Αργεντινή που έμενα τελευταία. Ήρθα να μείνω μόνιμα στην Ελλάδα και πιστεύω τα καταφέρω. Και τι κάνεις τώρα εδώ, έχεις βγάλει κάτι αρώματα, ξέρω. Ναι, πάντα προσπαθώ να εκφράζομαι, σου λέω, με διαφορετικά. Όλα έχουν μια συνέχεια, βέβαια. Είναι τα αρώματα των μακοΐων και το αφέα που βγάζω τώρα το γυναικείο. Τα οποία είναι φυσικά αρώματα. Τα φτιάχνω στο Παρίσι, ο μεγαλύτερος αρωματοποιός φυσικών αρωμάτων. Και τώρα κάνω και μια σειρά με κρασιά βιολογικά. Γιατί σου λέω, ψάχνουμε συνέχεια, δεν μπορώ να καθίσω. Και κάνεις και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, δεν κάνεις αυτά που θα περίμενε κάποιος να είναι συνδυαστικά με το κύριο σου επάγγελμα που είναι η φωτογραφία. Κάνεις άλλα πράγματα. Το άρωμα, το κρασί. Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλα έχουν μια συνέχεια με τέχνη. Όλα αυτά και το κρασί και τα αρώματα έχουν όλα ένα εσάνς ίδιο. Παρόμοιο. Πώς σου αρέσει να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου, τι είναι αυτό που σε ξεκουράζει εδώ στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που κάνεις και είναι, το θεωρείς έτσι το δώρο που κάνεις στον εαυτό σου? Να πηγαίνω βόλτες με τη μηχανή μου. Αυτό είναι το πιο, έτσι, που, ξέρεις, αδειάζει το κεφάλι μου. Τώρα κοίταξε να δεις, είναι και λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα, τι κάνεις εδώ πέρα τώρα στην Ελλάδα, λόγω και της κατάστασης. Την καραντίνα την πέρασες εδώ? Ναι. Και πώς ήταν, Εντάξει, για όλους είναι δύσκολο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για το κορονοϊό πια, γιατί όλοι μιλάνε για αυτό το πράγμα, την κορονοϊό. Έχουμε ξεχάσει να ζούμε γενικότερα. Το πέρασα το κορονοϊό. Mm-hmm. Δεν είμαι από τους αρνητές. Και το πέρασες και δύσκολα, αν δεν κάνω λάθος. Το πέρασα στο νοσοκομείο, ναι. Δεν είμαι από τους αρνητές κι αυτά. Απλά υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει και κάτι άλλο που λέει ότι δεν μπορούμε να καταστρέψουμε και τη ζωή μας και την οικονομία και όλα αυτά. Οπότε κάπου πρέπει να υπάρξει μια χρυσή τομή και να κάνουμε, να μην είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το ένα ή το άλλο. Σε ενοχλεί λίγο όλη αυτή η διαμάχη που γίνεται? Βέβαια, έχει διχάσει τον κόσμο. Και όποιος μιλάει με σιγουριά, πραγματικά, νομίζω ότι δεν είναι ανόητος. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά κάτι. Απλώς κάνουμε ό,τι νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Τώρα, και η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά λάθη, αλλά και αυτή έχει ψάχνονται. Το μοναδικό όπλο στα χέρια της που είναι το εμβόλιο. Αλλά, ξέρεις, λάθη γίνονται πολλά. Έβλεπα το Φλεβάρι ήταν ότι ο γιος σου είναι σε σχέση με την κόρη της Χάιντι Κλουμ, αν δεν κάνω λάθος. Τα λέω σωστά. Είναι ακόμα αυτή η σχέση? Ναι, είναι ακόμα αυτή. Λέμε κάτι λάθος. Έχεις βαρεθεί να απαντάς αυτό, σε έχουν ζαλίσει τώρα, λίγο. Κοίταξε να δεις, ένα 18χρονο τώρα να μιλάω για το γιο μου που έγινε γνωστό τώρα, γι' αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό για αυτόν.
Είναι όμως. Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Σε παίρνει να σου πει μπαμπά, θέλω τη συμβουλή σου. Μπαμπά, στα προσωπικά μου ζητήματα, στα ερωτικά μου ζητήματα. Πώς πρέπει ένα αγόρι να συμπεριφέρεται σε ένα κορίτσι. Γιατί και αυτές τις μέρες γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος γι' αυτό. Ναι. Πώς μεγαλώνουν οι γονείς τα αγόρια τους και πώς βλέπουν τα αγόρια αυτά τις γυναίκες στη ζωή τους. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω αν γνωρίζεις, βοηθούσα τη WIN εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο εξωτερικό βλέπουν τους Έλληνες ότι είναι πολύ μάτσο και πολύ, δεν έχουν πολύ καλή εικόνα για το πώς φέρονται. Και βέβαια έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι υπάρχει κάποια βάση, δηλαδή στο πώς φέρονται οι άντρες στις γυναίκες στην Ελλάδα. Θεωρείς ότι οι Έλληνες άντρες φέρονται διαφορετικά στις γυναίκες τους, ναι, από ότι οι υπόλοιποι σε άλλες χώρες? Όχι σε όλες τις άλλες χώρες, αλλά οι Έλληνες άντρες θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί πολλά πράγματα που νομίζουν ότι είναι normal δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο σεβασμός και πρέπει γενικότερα όσο γίνεται να υπάρχει μια παιδεία που να διαμορφώνει το αγόρι έτσι ώστε να υπάρχει ο σεβασμός και η αρμονία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Οι δικοί σου γονείς όταν ήσουν εσύ μικρός, τι σου έλεγαν για τις γυναίκες που αισθάνεσαι να το μεταλαμπαδεύσεις το δικό σου γιο? Κοίταξε να δεις. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ δυναμική γυναίκα και δεν χρειάζεται να μας πει, έβλεπα το πώς ζούσαν. Λοιπόν, ο γιος μου, όπως εγώ, δεν ζήτησα ποτέ τη συμβουλή των γονιών μου για κάποια κοπέλα, οτιδήποτε, δεν μου ζητάει τη συμβουλή μου, βέβαια, για αυτό το θέμα. Αλλά δεν έχει για αυτήν την οτροπία του Έλληνα, mm-hmm, γιατί ζει και στην Αμερική, ούτως ή άλλως. Οι κόρες σου? Οι κόρες μου είναι, και αυτές δεν ζουν εδώ, mm-hmm, αλλά ξέρουν ότι πώς πρέπει να σέβονται τον εαυτό τους και τα όρια. Πώς είναι να έχεις παιδιά και έχουν μεγαλώσει και να μην τα έχεις κοντά σου? Δηλαδή εσύ αυτό το σύνδρομο του Έλληνα πατέρα, της ελληνικής οικογένειας. Κοίταξε να δεις, σου λέω και πάλι, όταν λένε για τρεις γάμους, όλα αυτά τώρα, και ο Τόλης που πέθανε τόσες χωρές, τέσσερις γάμους, κανείς δεν ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάμε το έργο του καλλιτέχνη, του ανθρώπου, έτσι. Τώρα, δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ολοκληρώνεται μέσα από τα παιδιά του. Mm-hmm. Πιστεύω ολοκληρώνεται μέσα από το έργο του και γενικά τη ζωή του. Όλοι αυτοί που θέλουν να βάλουν μπροστά τα παιδιά τους και να πούνε «Είμαι καλός οικογενειάρης, είμαι καλός πατέρας», αυτά κάπου υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Οπότε ούτε πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν κάνουν παιδιά τους λείπει κάτι. Έτσι, δεν είναι ο σκοπός του ανθρώπου αυτός. Σπύρο, όλο γάμο θα έκανες? Κοίταξε, δεν είμαι κατά του γάμου, ούτε υπέρ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τόσο σημαντικό. Έτσι. 75% των παντρεμένων χωρίζουν. Ποιος είναι ο λόγος, θεωρείς εσύ, από τη δική σου εμπειρία, που τα ζευγάρια φτάνουν σε αυτό το τέλμα και δεν μπορούν να συνεχίσουν ή να κρατήσουν τους όρκους που δώσανε τη μέρα που ανέβαιναν τα σκαλιά της εκκλησίας, όπου και να ήταν αυτή η εκκλησία, έτσι? Κοίταξε να δεις, ποιος είναι ο λόγος βασικά που παντρεύονται. Αυτό που χάνεται. Και ποιος λόγος που παντρεύονται. Για να δημοσιοποιήσουν κάτι, δηλαδή αισθάνονται τόσο δυνατά, ώστε πρέπει και να το πιάσουμε. Εσύ γιατί παντρεύτηκες? Σου λέω για το πάρτι παντρεύεσαι, δεν παντρεύεσαι για τίποτα. Δηλαδή έχεις μια κοπέλα, οι άνθρωποι τώρα, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν παντρεύονται, μένουν, συζούν με τον σύντροφό τους. Τώρα, γιατί χωρίζουν, γιατί? Νομίζω είναι ένα παρεδώσε αυτό ο γάμος. Δηλαδή, μου δίνεις αυτό, σου δίνω αυτό, όχι υλικά. Οτιδήποτε. Μια business, δηλαδή. Έστω συναισθηματική, οτιδήποτε. Ο κάθε άνθρωπος κοιτάζει να είναι ευτυχισμένος ο ίδιος. Έτσι, δηλαδή, τον κοιτάμε τον άλλον άνθρωπο, αλλά πάνω απ' όλα κοιτάμε πώς θα ευτυχίσουμε εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάπου, όπως οι δουλειές χαλάνε, χαλάει και ο γάμος. Δεν είναι κάτι τρομερό. Χαλάνε οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ανοιχτούν τον ίδιο στον εαυτό πολλές φορές. Άρα δεν πιστεύεις το για πάντα? Δεν πιστεύεις αυτό το συναίσθημα? Τίποτα δεν είναι για πάντα. Ούτε η αγάπη για τον άλλον άνθρωπο? Αγάπη μπορεί να υπάρξει, δεν σου λέω, αλλά άλλο να συζείς, σου λέω πολλές φορές βαριέσαι τον εαυτό σου. Δεν θα βαρθείς τον άλλον? Είναι νορμάλ, δεν μπορούμε να είμαστε ρομαντικοί και να τα βλέπουμε τα πράγματα. Κοιτάμε εκ των πραγμάτων. Σωστό είναι αυτό που λες. Με την τελευταία σου σύζυγο είχατε μία διαμάχη, έχουν λυθεί όλα, είναι καλά, πώς πάνε τα πράγματα? Αυτό θέλω να πω. Κοίταξε, δεν έχει τελειώσει αυτό, δεν είναι. Τελείωσε αυτό το κεφάλαιο. Ωραία. Σε τι φάση είσαι τώρα, θέλω να μου πεις? Είμαι μια χαρά. Είσαι πλήρης, είσαι ευτυχισμένος? Είναι δυνατόν να μην είμαι πλήρης? Δηλαδή, με όλα αυτά που έχω ζήσει, με όλα αυτά που έχω κάνει,
Είμαι πλήρης, κοιτάζω το επόμενο βήμα και χαίρομαι τη ζωή, δηλαδή χαίρομαι που υπάρχω, βασικά. Δεν κοιτάζω τα αρνητικά, ξέρεις, τι μου λείπει, κοιτάζω τι έχω. Πάντως φαίνεσαι ένας άνθρωπος που έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου, έχεις ψάξει τον εαυτό σου, έχεις κάνει την αυτοκριτική σου, μόνος σου τα έχεις καταφέρει όλα αυτά, δηλαδή κάτι μέσα σου ξύπνησε μετά από τις εμπειρίες σου και είπε τώρα, έλα εδώ Σπύρο να κάτσουμε, να τα βάλουμε κάτω οι δυο μας. Τι κάναμε, τι αποκομίσαμε, τι κερδίσαμε, τι λάθη κάναμε. Ή συνέβη κάτι στη ζωή σου που σε τράνταξε τόσο πολύ για να το καταφέρεις αυτό? Κοίταξε να δεις, στη ζωή του ανθρώπου για να αλλάξει κάπως προσωπικότητα, πρέπει να συμβεί κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ένα σοκ, ας πούμε. Εμένα συνέβη αυτό το πράγμα. Ποιο ήταν αυτό? Συνέβη αυτό που έγινε με την τελευταία σύζυγό μου. Εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι ήμουν ο τέλειος άνθρωπος, και ειδικά όταν ήμουν νεότερος, γιατί η ζωή μου πήγαινε με χίλια χιλιόμετρα. Λόγω καριέρας, λόγω... έκανα πάρα πολλά λάθη. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λέω δεν μετανιώνω για τίποτα. Μετανιώνω για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν τα αφήνω να είναι τροχοπέδι στη μετέπειτα εξέλιξή μου. Έκανα τα λάθη μου, κάθισα και αντί να ρίχνω ευθύνες στους άλλους, πήρα τις δικές μου ευθύνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχω έρθει σε μια ισορροπία. Και προσπαθώ ακόμα. Δηλαδή, δεν είμαι από τους ανθρώπους που λέω ότι είμαι ο τέλειος ή. Και έτσι είμαι και δεν αλλάζω. Και αλλάζω. Ναι, και όποιος γουστάρει. Δεν είναι. Και τώρα έρχεται μια πρόταση στη ζωή του Σπύρου να πάει για κριτή στο GNTM. Ναι. Τι θα απαντούσες? Γιατί αν υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή είσαι και εδώ, που είναι ειδήμον σε αυτό και είναι ειδικός γι' αυτό, είσαι εσύ. Σου έχει γίνει ποτέ κάποια τέτοια πρόταση? Δεν μου έχει γίνει πρόταση και ήταν μια φίλη μου τότε, λοιπόν, παλιά. Δεν μου έχει γίνει πρόταση, αλλά το σου λέω δεν... Θα το ήθελες, θα το έκανες. Ξαναδείς, αν υπήρχαν κατάλληλες προϋποθέσεις, βέβαια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά, δεν ξέρω, είναι, σου λέω και πάλι, άνθρωποι που σκέφτονται ή δεν σκέφτονται. Εγώ εδώ είμαι τώρα. Σωστό. Αν η κόρη σου έμπαινε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, τι θα της έλεγες? Θα την ενθάρρυνες ή θα την απέτρεπες? Αναλόγως προϋποθέσεις και πάλι. Δηλαδή, εγώ πέρσι, όπως ξέρεις, είχα πει ότι δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που βγάλαν τα παιδιά γυμνά. Mm-hmm. Σε μια φωτογράφηση που είχαν κάνει μέσα στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, βέβαια, γιατί αυτό δεν ήταν κάτι. Δεν, δηλαδή, δεν είναι πρέπον βασικά και δεν είναι σωστό για τα παιδιά. Δεν, πάντα λέω αυτό που σκέφτομαι. Δεν θέλω να γίνομαι αρεστός στους έχοντες, ας πούμε, το κοντρό, τον έλεγχο. Και πάντα θα το λέω. Αυτό που σκέφτομαι. Τώρα, αν οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουν κάποιο φόβο ή κάποιο κόμπλεξ, οτιδήποτε, και πιστεύουν ότι θέλουν να έχουν τους ανθρώπους που ελέγχουν σε αυτά τα shows και αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν, απλώς δεν μπορώ να σκύψω ποτέ το κεφάλι σε ανθρώπους και πράγματα που δεν πιστεύω μετά από όλη αυτή την πορεία. Σωστό. Λύσε μου μια πορεία, σε παρακαλώ. Βλέπεις μια εικόνα. Πώς ξέρεις πώς θα αποτυπωθεί στο φακό σου? Δηλαδή, τι σκέφτονται, τι βλέπεις εσύ με τα δικά σου μάτια που δεν βλέπουμε εμείς οι υπόλοιποι σε μια εικόνα? Αυτό είναι καλή ερώτηση, μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αναλόγως τη ζωή, τις εμπειρίες που έχει και, και τις εικόνες που έχεις δει, βλέπεις και τα πράγματα διαφορετικά, από διαφορετική οπτική γωνία. Δηλαδή, δεν σε βλέπω εγώ το ίδιο και κάποιος άλλος το ίδιο. Έτσι, αναλόγως σου λέω και πάλι με τη ζωή που έχεις ζήσει και πώς έχεις ζήσει. Εσύ θα μετρήσεις, δηλαδή θα ζυγίσεις μέσα στα μάτια σου τα καλά και τα κακά, τη γωνία, το φως, τα δυνατά σημεία της εικόνας αυτής, για να ξέρεις πώς θα τη βγάλεις καλύτερη στο δικό σου... Εγώ θα κοιτάξω την προσωπικότητα, γενικά τι μπορεί να βγει η ψυχή του ανθρώπου περισσότερο. Δεν μου αρέσουν τα πρόσωπα και τα ψυχρά πορτρέτα. Ποιο είναι το όνειρό σου? Πες μου μία που ονειρεύεσαι να φωτογραφίσεις και θα θέλεις πάρα πολύ όνειρο. Τώρα εσύ έχεις καταφέρει και έχεις φωτογραφίσει κορυφαία ονόματα. Κοίταξε να δεις, είχα πει την Αρβελέρ θα ήθελα να φωτογραφίσω. Πλέον με συγκινούν τέτοιες μορφές. Mm-hmm. Αλλά και το Λεμπέση που είχατε πριν, τον πρώτο δίσκο, εγώ την έχω φωτογραφίσει. Αλήθεια? Πολύ καλό παιδί ο Γιώργος. Και τη φίλη μου που είδα τώρα την έχω φωτογραφίσει. Όλους τους έχεις φωτογραφίσει. Η Φωτεινή τη Γεωργατά μας περιμένει εκεί πέρα, η Φωτεινή. Παλαιότερα. Και κούκλα και υπέροχη. Βέβαια. Εντάξει, τώρα με κάνετε και ζηλεύω. Και εγώ θέλω μια φωτογραφία από τα, από τα χέρια σου και από το φακό σου. Με χαρά, έτσι όμορφη. Πολύ μακάρι όμορφη. Να με φωτογραφείς, να την έχω, την κάνω, να τη θυμάμαι.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και για την γνωριμία και που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας και σήμερα ήσουν εδώ. Τα αρώματα είναι στην αγορά, μπορούμε να τα βρούμε? Τα αρώματα σε λίγο, σε περίπου ένα μήνα θα είναι το γυναικείο. Τέλεια. Ποια είναι η μυρωδιά του, τι μυρίζει? Είναι τριαντάφυλλο, ρόσμαρι, είναι wood, είναι λίγο βαρύ. Μ' αρέσει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πώς τα λένε? Είναι δηλαδή τριαντάφυλλο, raspberry, το γυναικείο. Ναι. Wood και αυτά. Και λέγεται αφέα. Αφέρ. Αφέα. Αφέα από την θεά αφέα. Που είναι η θεά της γονιμότητας. Αγαπάς πολύ τη μυθολογία, ε? Μυθολογία, την Ελλάδα. Την Ελλάδα γενικότερα. Μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψεις να πάω στη φίλη σου την αγαπημένη, σε αυτή την υπέροχη φωτεινή μας που ήρθε να μας κάνει ποδαρικό την καινούργια μας εβδομάδα. Πώς είστε? Να σε φιλήσω θέλω πάρα πολύ. Καλημέρα και σε εσάς. Καλώς μας ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα καταρχήν πρέπει να σου πω ότι πάει πάρα πολύ το κίτρινο. Ναι, ανεβαίνει. Και επειδή ουσιαστικά αυτές οι διαστάσεις που έχεις, τις θέλουμε όλοι. Και μάλιστα εδώ σήμερα σου έχω φέρει μια γυναίκα μοντέλο. Μια καταπληκτική, μια όμορφη, πολύ όμορφη γυναίκα, που πρέπει να σας πω ότι έχει χάσει 22 ολόκληρα κιλά χάρη στη ρομποτική τεχνολογία, χάρη στα Dr. Prinu. Και σήμερα ειδικά, γιατί ξεκινάω αμέσως με το καλύτερο, Ελένη μου. Μα γιατί, θα με τρελάνεις εσύ. Γιατί, απίστευτο μου φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Καναβού μας έχει χάσει 22 ολόκληρα κιλά. Μαμά, καταπληκτική, με δύο κόρες υπέροχες, θα μας τα πει όμως η ίδια. Ναι, βέβαια. Πόσο εύκολα, πόσο γρήγορα ήτανε, χωρίς χαλάρωση, χωρίς τίποτα. Πείτε πώς ήταν η εμπειρία στα Dr. Prinu. Ήταν σαν να πήγαινα για καφέ, ναι. Δεν καταλάβαινα τίποτα, ήμουν ήσυχη. Ήταν οι ειδικοί που ασχολήθηκαν με μένα, ναι. Ήταν πάντα στο δίπλα μου. Νιώσατε ότι έχετε τους φίλους σας εκεί που θα ανοίξετε την καρδιά σας, θα φτάσετε ακριβώς μαζί το στόχο σας. Ναι. Θα καταφέρετε και το όνειρό σας. Και όχι μόνο θα το φτάσαμε. Πρόσεξε, χωρίς επιδερμική. Τίποτα. Χαλάρωση, με σύσφυξη. Είναι τρομερό. Το κάνω συνέχεια για να καταλάβουμε ότι πάντοτε στα Dr. Prinu μιλάμε με αποδείξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Ελένη μου, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει, προλαβαίνετε, φίλες μου, προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε να χάσετε είτε λίγα κιλά έχετε, είτε πολλά κιλά έχετε. Ή δεν θέλετε να χάσετε καθόλου. Θέλετε επιδερμική σύσφυξη. Έρχεται λοιπόν, έρχονται τα Dr. Prinu με το LipoBurn, ένα πρόγραμμα κατά τοπικού πάχου, κατά τη χυταρίτιδα. Όχι, αυτό το HIFU είναι η προσφορά που έχουμε σήμερα. Ότι ξέρω ότι την ξέρεις. Λοιπόν, το θέλω, θα το όσοι κάνω τηλεφωνήσετε, φίλοι μου, τώρα, στο 210-80-10.000 για την Αθήνα, αλλά και στο 231-0-256-254 για Θεσσαλονίκη, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε εντελώς δωρεάν ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατά του τοπικού πάχους, κατά της κυταρίτιδας. Το HIFU είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορείτε, προλαβαίνετε, να βγείτε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι στη θάλασσα με το σώμα που ονειρεύεστε. Και οι άντρες φυσικά και οι γυναίκες. Φωτεινή, προλαβαίνουμε? Αυτό είναι το ερώτημα που μας βασανίζει. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, προλαβαίνουμε γιατί όταν χάσαμε, εδώ χάσαμε, έχουμε το ζωντανό παράδειγμα. Η κυρία Καναβού, η Μαρία μας, έχασε 22. Μέσα σε 4,5 μήνες, έχασε 22 ολόκληρα κιλά. Απίστευτο είναι, παιδιά, είναι απίστευτο. Χωρίς χαλάρωση. Και το απίστευτο είναι ότι δεν φαίνεται ένα σώμα το οποίο είχε περί τα κιλά και τα έχει χάσει. Γιατί όταν τα χάνεις τα κιλά, όντως υπάρχει χαλάρωση στα μπρατσάκια μας, στην κοιλίτσα μας, στην περιφέρειά μας παντού. Δεν είχα τίποτα. Δεν είχα τίποτα. Πονέσατε? Καθόλου. Τίποτα, ούτε σημάδια, τίποτα. Τίποτα, δεν αφήνανε σημάδια, δεν κατάλαβα τίποτα. Πήγαινα και ερχόμουν. Πολύ σημαντικό. Πήγαινα και ερχόμουν κανονικά στη δουλειά μου. Και εγώ παίζω ότι βάζω ξανά δύο κιλάκια επίσης. Mm-hmm. Μπορώ να ξαναρθώ και να με βοηθήσετε για τη χαλάρωση? Βεβαίως. Αυτό λέω ότι μπορούν αυτή τη στιγμή οι φίλες μας, οι φίλοι μας, οι οποίοι δεν έχουν κιλά. Έχουν μια χαλάρωση. Έχουν ένα τοπικό. Αυτό ακριβώς που είναι στην περιφέρεια, εδώ, στα ψωμάκια, στο γόνατο, στα μπρατσάκια. Όπου λοιπόν εστιάζεται το τοπικό πάχος, έρχεται λοιπόν αυτή η καταπληκτική τεχνολογία, το LipoBurn, και τι κάνει? Κάνει διήθηση. Πλέον δεν έχουμε ούτε τραυματισμό, δεν έχουμε βελόνες, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην εργασία μας, κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι τέλειο. Γιατί γίνεται διήθηση συγκεκριμένων αμινοξέων, πεπτιδίων και της καρτινίνης, που τι κάνει, είναι λιποδιαλυτικά όλα αυτά, καταστρέφουμε στοχευμένα τα λιποκύτταρα. Και έτσι λοιπόν έχουμε μείωση του τοπικού πάχους ακριβώς στα σημεία που θέλουμε. Φωτεινή μου, και κυταρίτιδα. Και κυταρίτιδα. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
Άρα λοιπόν, εσείς τώρα τι θα κάνετε, φίλες και φίλοι, αν πραγματικά θέλετε τώρα αυτό το σώμα που έχει φίλη μας η Μαρία, το μέλος μας, η αγαπητή μου Μαρία, 2-10-80-10.000 για την Αθήνα, 2-31-0-256-254 για Θεσσαλονίκη. Το HiFu είναι εντελώς δωρεάν, το κερδίζετε αν τηλεφωνήσετε τώρα. Γι' αυτό σας λέω, τηλεφωνήστε όσο είμαστε ζωντανά τώρα εδώ, γιατί πραγματικά θα έχετε τη δυνατότητα να διώξετε εδώ και τώρα και το τοπικό πάχος, αυτά τα 3-4-5 κιλά που έχετε για τις διακοπές σας, αλλά και την κυταρίτιδα, όπου βλέπετε ότι έχετε κυταρίτιδα, στην κυλίτσα σας, στο μάχη, στα μπρατσάκια, στο γόνατο, εδώ πίσω, εδώ, όπως εδώ, λέμε, εδώ, αυτά. Μπράβο, λοιπόν πίσω ακριβώς στην πλατούλα, όπου λοιπόν εστιάζεται η κυταρίτιδα, αυτός ο φλοιός του πορτοκαλιού που δεν το θέλουμε, δεν το επιθυμούμε, μπορούμε λοιπόν να το διώξουμε, να αποκτήσουμε το σώμα που ονειρευόμαστε, γιατί πραγματικά στα Dr. Prinu γίνεται αυτό που θέλουμε, το όνειρό μας πραγματικότητα, και γρήγορα και εύκολα, αλλά και το πιο σημαντικό και οικονομικά. Αυτό. Γιατί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εντελώς δωρεάν μπορείτε να το κερδίσετε τώρα. 2-10-80-10.000, 2-31-0-256-254. Τα Dr. Prinu πρέπει να σας πω ότι είναι παντού. Είτε είναι με εμάς στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κρήτη, είτε στην Κόνηθο, στην Πάτρα. Να δώσω τα φιλιά μου στην Πάτρα που θα έρθουμε αύριο εκεί. Στην Κόνηθο, όπως είπα, αλλά και στην Αττική, σε πολλά πολλά σημεία, στη Νέα Ερυθρέα, Σύνταγμα, στην Πατησίων. Είστε στον Πειραιά, παντού. Και ο κόσμος θα εμπιστεύεται τον Dr. Prinu πάρα πολλά χρόνια. Είστε ευτυχισμένοι με το καινούργιο σας σώμα? Ναι, είμαι πολύ. Είναι άλλη ζωή, είναι διαφορετική. Τελείως διαφορετική. Χαρούμενη. Χαρούμενη και τελείως διαφορετικά να τα βλέπω τα πράγματα. Φανταστικά, είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την τιμή, Κλάρα μου. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εσείς μείνετε εκεί που είστε. Έχουμε και λίγο ακόμα συνέχεια. Επιστρέψαμε, εσείς μην ξεχνάτε τον καταπληκτικό διαγωνισμό μας που τρέχει αυτή τη στιγμή στο Instagram μας. Μπαίνετε μέσα, κάνετε like στη φωτό, follow Jean de Ferris official και μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί ένας νικητής κερδίζει ένα διπλό εισιτήριο από τη Jean de Ferris με την επιστροφή και το αυτοκινητάκι σας μαζί για να πάτε στις Δυτικές Κυκλάδες. Τάκ και ένα φίλο σας, να μην πάτε διακοπές μόνοι. Διακοπές θέλει παρέα και μάλιστα καλή παρέα. Άρα το φίλο σας, τα γόρι σας, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, όποιον αγαπάτε πολύ, ένα ταγκαρισματάκι για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει αυτό το διπλό εισιτήριο από την αγαπημένη μας Jean de Ferris. Και τώρα θα πάμε στην πολύ αγαπημένη πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς, λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων ελληνικής κουζίνας για το 2021 από το Αθηνόραμα, σε μια βραδιά όπου αναδείχθηκαν οι ελληνικές γαστρονομικές δημιουργίες μέσα από τα κορυφαία εστιατόρια της χρονιάς. Σαλόνικα Restaurant, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς, στη Θεσσαλονίκη. Ο executive chef του Μακεδονία Παλά, Σωτήρης Ευαγγέλου, παραλαμβάνει από την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη το βραβείο καλύτερου εστιατορίου ελληνικής κουζίνας της Θεσσαλονίκης στην τελετή απονομής των βραβείων ελληνικής κουζίνας για το 2021 που διοργανώθηκαν από το Αθηνόραμα για άλλη μια χρονιά στο Μακεδονία Παλά. Για μας είναι η τρίτη φορά που ο γαστρονομικός θεσμός των βραβείων της ελληνικής κουζίνας γίνεται στο σπίτι μας, στο Μακεδονία Παλάς. Αυτό αποτελεί για μας και χαρά και τιμή. Θα συνεχίσουμε να φιλοξενούμε μια τόσο ωραία παραγωγή του event στο ξενοδοχείο μας και για τα επόμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της τελετής, στην οποία τηρήθηκε αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο, βραβεύτηκαν 49 εστιατόρια όλης της Ελλάδας, από την Κρήτη και την Κο, ως το Αμίντεο και τη Σαμοθράκη. Η ελληνική κουζίνα και η Θεσσαλονίκη είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Τα βραβεία ελληνικής κουζίνας αντιστέκονται. Αυτό που μπορώ να ευχηθώ έτσι από καρδιάς είναι εμβολιασμός, ασφάλεια, υγεία σε όλους μας. Η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο χάρτη των γεύσεων, με τη γαστρονομία να εξελίσσεται σε συγκριτικό πλεονέκτημα και για τον τουρισμό μας. Η γαστρονομία είναι ένα σημαντικό κομμάτι του τουρισμού, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελκυστικότητας, ανάπτυξης της πόλης. Χαιρόμαστε πολύ που τα βραβεία αυτά βρίσκουν εδώ την έδρα. Τα προϊόντα μας εμείς τα ξέρουμε, πρέπει να τα μάθουν και περισσότεροι και οι ξένοι, για έναν συγκεκριμένο λόγο. Να μας τιμούν όχι μόνο για τον πολιτισμό, αλλά και για τη γευσηγνωσία μας. Το βαρούλκο site του Λευτέρη Λαζάρου διατήρησε την πρωτιά, ενώ στην τελετή παρουσιάστηκαν τα 11 πιάτα που έγραψαν ιστορία στα ελληνικά εστιατόρια τα τελευταία 30 χρόνια. Χαίρομαι διπλά, γιατί βλέπω την ελληνική κουζίνα να ανεβαίνει κάθε χρόνο σκαλοπάτια.
στο κλιμακοστάσιο της Διεθνούς Γαστρονομίας. Είναι μια επιβράβευση που σας δίνει κάθε φιλοξενούμενος και φιλοξενούμενοι που διαλέγουν τα δικά σας εστιατόρια. Η βραδιά έκλεισε στη βεράντα του Αριστοτέλη με ένα εξαιρετικό δείπνο που επιμελήθηκαν δύο νέοι και διακεκριμένοι Έλληνες σεφ, ο Θάνος Φέσκος και ο Γιώργος Παπαζαχαρίας, με την υποστήριξη του executive chef του Μακεδονία Παλάς, Σωτήρη Ευαγγέλου, με την πριγάδα του. Το ζήλεψα τώρα αυτό στη Θεσσαλονίκη, το υπέροχο Μακεδονία Παλάς, το στολίδι μας. Mm. Έχουμε ένα tweet του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι πλημμύρα tweet και πλημμύρα ανακοινώσεων και δηλώσεων αγάπης και συμπαράστασης μετά το χαμό του Τόλη Βοσκόπουλου. Ένα από αυτά είναι και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να το δούμε λοιπόν. Ο Τόλης Βοσκόπουλος φράγησε με το δικό του αυθεντικό τρόπο τη λαϊκή μας μουσική. Έζησε όπως τραγούδησε, τραγούδησε όπως έζησε και με τον ίδιο τρόπο έφυγε, ανεπανάληπτος, όπως τα λένε για πάντα οι μελωδικοί του στίχοι. Η σκέψη μας στην οικογένειά του. Αυτά από τον Πρωθυπουργό και από πολλούς ανθρώπους πολιτικής ηγεσίας, απλό κόσμο βεβαίως, καλλιτέχνες. Σήμερα τα social media θα νομίζω θα ντυθούν ηχητικά και οπτικά και με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο, ναι. Θα τιμήσουν και αυτόν τον άνθρωπο που έγραψε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο το όνομά του. Το Open λοιπόν αποχαιρετά σήμερα στις 5 παρατέταρτο τον Τόλη Βοσκόπουλο με την ταινία «Συντρίμμια τα όνειρά μας». Να είστε συντονισμένοι, να μείνετε εδώ για να τη δείτε όσοι δεν την έχετε δει. Μεγάλο το έργο του, ένας μεγάλος μύθος, τεράστιος μύθος. Και εμείς είμαστε συγκλονισμένοι από την ξαφνική είδηση του χαμού του. Καλή δύναμη στην οικογένειά του, κουράγιο. Και πραγματικά έχουμε αυτή την πρίκα να τον θυμόμαστε και εμείς και οι επόμενες γενιές. Και τα παιδιά των παιδιών μας και πρότυπο στους καλλιτέχνες, για το ήθος του, για τη δημιουργικότητά του, για την τέχνη του, για όλα αυτά τα οποία έδωσε απλόχερα. Ένα μεγαλείο καλλιτεχνικό, αλλά και ψυχικό, έτσι, όχι μόνο καλλιτεχνικό. Γιατί έτσι. Ήταν star με την έννοια της λέξης ότι φωτίζει και δίνει το φως στο απλόχερα. Δεν ήταν ο star, ο απόμακρος, ο μόνος. Και ο Ζαμπέτας το είχε πει αυτό και ο Γιάννης Πάριος. Ο Γιάννης Πάριος συγκεκριμένα είχε πει ο μόνος star στην Ελλάδα είναι ο Βοσκόπουλος. Και για να το λέει αυτό ο Γιάννης Πάριος, καταλαβαίνεις τι. Ανεπανάληπτος είναι η αλήθεια. Καλό ταξίδι και καλή δύναμη στη σύζυγό του και στην κόρη του και στην οικογένειά του. Τα λέμε αύριο.